Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα είμαστε μαζί για το επόμενο δίωρο με πολύ ενδιαφέρουσα συντροφιά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα, φίλες και φίλοι. Σήμερα βρέθηκε στη Λίμνο και στη Λέσβο ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος άφησε αιχμές κατά μερίδας τοπικών παραγόντων του νησιού που συγκεντρώθηκαν να διαμαρτυρηθούν. Κάποιοι εδώ, λέει, εδώ και αρκετές μέρες, λέει ο κύριος Τσίπρας, επεδίωξαν να μην είμαι εδώ σήμερα το βράδυ. Κάποιοι επεδίωξαν να δημιουργήσουν κλίμα έντασης και τρομοκρατίας. Κάποιοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν πραγματικές αγωνίες των κατοίκων αυτού του ιστορικού νησιού για να σπείρουν πόλωση και μίσος και να εξυπηρετήσουν σκοπιμότητες, αλλά δεν τους κάναμε τη χάρη, δεν φυχομαχήσαμε και δεν αποδράσαμε. Κύριε Καλοκαιρινέ, για να δούμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα από την ομιλία που έκανε ο κύριος Τσίπρας στη Λέσβο. Όταν ο πρόεδρος Γιούγκερ μιλά για την καθαρή έξοδο από το πρόγραμμα, μετά από 8 χρόνια το καλοκαίρι του 2018, τώρα δηλαδή, σε λίγες μέρες, σε λίγους μήνες, όταν ο επικεφαλής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης μιλάει για άθλο του ελληνικού λαού και για πρωταθλήτρια χώρα στις μεταρρυθμίσεις, τι νόημα αλήθεια έχει εμείς να αναλώνουμε χρόνο και φαία ουσία σε άγονες επικοινωνιακού χαρακτήρα αντιπαραθέσεις, σε αντιπαραθέσεις με μοναδικό στόχο τις εντυπώσεις. Εντάξει, αν η αντιπολίτευση επιθυμεί για λόγους εντυπωσιασμού να πείσει ότι η πραγματικότητα είναι άλλη, επειδή δεν ταιριάζει στις επιθυμίες της, ας το κάνει. Εγώ προσωπικά, και θα συμβουλεύω και όλους εσάς να κάνετε το ίδιο, δεν πρόκειται να ακολουθήσω αυτό το δρόμο. Δεν με αφορά μια σκιαμαχία χαρακομμάτων, με αφορά η μάχη πραγματική, η μάχη με τα προβλήματα, η μάχη της οικονομίας, η μάχη της ανεργίας, η μάχη της ανάπτυξης, η μάχη των επενδύσεων και της καινοτομίας, η μάχη και οι δυσκολίες της αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης. Αυτές οι μάχες με αφορούν. Και αυτές οι μάχες πρέπει να αφορούν όλους μας. Ο Τζέφρι Πάιατ, ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι, λέει ότι η Ελλάδα είναι σημαντικός εταίρος στην ενεργειακή ατζέντα των ΗΠΑ της Αμερικής. Η Ελλάδα, καθώς απελευθερώνει την ενεργειακή της αγορά, θα έχει τις ΗΠΑ ως αξιόπιστο προμηθευτή και σύμμαχο, τόνισε ο κύριος Πάιατ, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας ως πολύ σημαντικό εταίρο για την ενεργειακή ατζέντα της Ουάσιγκτον. Τόνισε επίσης, προσέξτε το αυτό, ότι η εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου και από τις ΗΠΑ μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού της Ελλάδας και της Ευρώπης και επενθύμησε τη δήλωση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη ΣΥΠΑ και τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ ότι η Ελλάδα θα γίνει ο τρίτος εισαγωγέας αμερικανικού αερίου στην Ευρώπη. Ο κύριος Ζανακόπουλος, ο εκπρόσωπος και ο Υπουργός Επικρατείας, απορρίπτει τα αιτήματα για πρόωρες εκλογές, σημειώνοντας ότι είναι απολύτως εντός των ορίων της εντολής της κυβέρνησης η διαπραγμάτευση για την έξοδο από το πρόγραμμα, ενώ χαρακτήρισε καλοδεχούμενη την πρόταση της επικεφαλής του κινήματος αλλαγής Φόφης Γεννηματά να γίνει πρώην μερισσίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για τους όρους της εξόδου και τα προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης. Παράλληλα, μιλώντας στο Real FM, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση όχι μόνο θα αντέξει μέχρι τον Οκτώβριο του 19, αλλά θα ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο και θα έχει τη δυνατότητα να κερδίσει τις εκλογές. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κυρίου Τσακαλώτου στο ραδιόφωνο στο Κόκκινο. Είπε φυσικά για την οικονομία, δεν θα είναι αξιολογήσεις, δηλαδή δεν θα υπάρχουν προαπαιτούμενα μετά την έξοδο. Θέλουν μια επιτήρηση οι δανειστές. Σε εμάς μπορεί να είναι λίγο πιο αυξημένη από τις άλλες χώρες που πέρασαν προγράμματα. Υποστήριξε για την επόμενη μέρα της λήξης του προγράμματος ο κύριος Τσακαλώτος. Είπε επίσης ότι στο τελευταίο Eurogroup καταγράφηκε η αποφασιστικότητα όλων των συμμετεχόντων να τελειώσουν όλα στις 21 Ιουνίου, ενώ η κυβέρνηση είναι προσανατολισμένη στην ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης και στην εξεύρεση λύσης για το χρέος. Ο πληθωρισμός, φίλες και φίλοι, οδηγεί την τουρκική λίρα σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο. Έχουμε εκλογές εκεί στις 24 Ιουνίου. Περισσότερο από το αναμενόμενο αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Τουρκία τον Απρίλιο. Σχεδόν άγγιξε το 11% σε ετήσια βάση.
σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την ημέρα που πέρασε, οδηγώντας την τουρκική λίρα, φίλες και φίλοι, σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο εν μέσω ανησυχιών για την αποτυχία της Κεντρικής Τράπεζας να συγκρατήσει τις αυξήσεις των τιμών. Ο διψήφιος πληθωρισμός και η πτώση της λίρας, που έχει υποχωρήσει περίπου κατά 10% έναντι του δολαρίου φέτος, προκαλούν ολοένα και αυξηνόμενη ανησυχία στην κυβέρνηση, καθώς ετοιμάζεται για τις πρόορες βουλευτικές και προεδρικές εκλογές της 24ης Ιουνίου. Τρέχουν πολλά πράγματα, φίλες και φίλοι, τα οποία χρειάζεται να τα προσέξουμε ιδιαίτερα. Έχω πολλά να σας πω, αφού παρουσιάσω πρώτα τους καλεσμένους μου, τους οποίους ευχαριστώ για άλλη μια φορά που έρχονται αυτή τη δύσκολη ώρα, την οποία όμως εσείς τόσο πολύ αγαπάτε και έχετε τιμήσει την εκπομπή και μας έχετε εκτοξεύσει στα νούμερα της AGB, στα νούμερα τηλεθέασης. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελένη Αυλονίτου, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ από τη δεύτερη περιφέρεια Αθηνών, ένα από τα πρόσωπα των ημερών, με μία συνέντευξη που έδωσε πριν από μερικές μέρες. Θα τη ρωτήσω έτσι 2-3 πράγματα. Καλώς ήρθατε καταρχήν. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στα πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν τον κόσμο. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Χρήστος Κέλλας, γιατρός, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τη Λάρισα. Κύριε Κέλλα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Λιάτσο. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Κώστας Πουλακίδας, πολιτικός συντάκτης της Αυγής και του Huffington Post. Αγαπητέ Κώστα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Λιάτσο. Καλησπέρα και καλό μήνα κιόλας. Επίσης, καλό μήνα. Σπύρος Καρανικόλας από το Κίνημα Αλλαγής. Κύριε Καρανικόλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Λιάτσο. Θα μου επιτρέψετε να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Κόντρα για την απώλεια του Γιώργου Πουρή. Ευχαριστούμε θερμά. Δημήτρης Στρατούλης, πρώην Υπουργός Στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας. Κύριε Στρατούλη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Και χαρά και από μεριάς μας τα συλληπιτήρια. Και δεύτερο, επειδή ξέρετε ότι δίνουμε μια πολύ σκληρή μάχη για τα καθημερινά προβλήματα του λαού. Και η λαϊκή ενότητα εννοείται. Η λαϊκή ενότητα. Και κυρίως για το ζήτημα να προστατεύσουμε τη λαϊκή κατοικία και περιουσία από τους ηλεκτρονικούς πλέον πληστηριασμούς, σας έφερα σήμερα μια επιστολή που στάλθηκε χθες στον Υπουργό Δικαιοσύνης από μέλος της διοίκησης του Συμβολογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιός και Νήσων, με πρόεδρο τον κύριο Ρούσκα, με την οποία ενημερώνει τον Υπουργό ότι η σύμβαση για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, τους οποίους ανέθεσε ο Συμβολογραφικός Σύλλογος Αθήνας στη Newsfon Ελλάς SA, είναι, υπογράφηκε με παράνομο τρόπο, χωρίς νομική αξιοδότηση, δέσμευσε τους συμβολιογράφους και το ελληνικό δημόσιο για 5 χρόνια. Κάνει συγκεκριμένη καταγγελία ότι οι 10 με 15 συμβολιογράφοι που διενεργούν ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς για λογαριασμό των τραπεζών, γιατί τόσοι είναι στην Αθήνα. 10 με 15 γραφεία είναι. 10 με 15 γραφεία. Αν δείτε τα πινάκια, θα δείτε ότι ο καθένας από αυτούς έχει πάρα πολλούς πληστηριασμούς. 10 με 15 γραφεία συμβολιογραφικά. Προσπαθούν να εξαγοράσουν τη σιωπή των υπόλοιπων συμβολιογράφων, μοιράζοντάς τους μέρισμα, το οποίο προέρχεται από τους, σε όλους μέρισμα, από τις αμοιβές τους για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Η κυρία Καραγεωργοπούλου, μέλος της διοίκησης, το τονίζω, του Συμβολογραφικού Συλλόγου, αποποιείται το μέρισμα αυτό από ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, καλεί και τους συναδέλφους της να το αποποιηθούν. Σήμερα και κάνει συγκεκριμένες... Χθες. Χθες έρθει και στον κύριο Κοντονή. Στον κύριο Κοντονή στα λεπτά. Υπάρχει αντίδραση από τον Υπουργό μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε αντίδραση. Ναι. Τώρα σας το δίνουμε και εμείς στη. Και εγώ τώρα πρώτη φορά το ακούω. Ναι, το πήρα στα χέρια μου και επειδή ήμουν και στην εκπομπή, όφυλα να το. Ναι. Καλά κάνατε. Το, καλά κάνατε, το δημοσιεύσαμε πριν λίγο και στο Iskra.gr που είναι το site της Λαϊκής Ενότητας. Ναι. Και νομίζω είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία και επιβεβαιώνει όλα όσα έχουμε πει και στις εκπομπές σας και δημόσια και στους αγώνες. Ότι είναι απαράδεκτοι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, πρέπει να ακυρωθούν, πρέπει να σταματήσουν η εκχώρηση λαϊκής περιουσίας και λαϊκής κατοικίας, να υπάρξει προστασία της πρώτης κατοικίας, προστασία της πρώτης κατοικίας και της λαϊκής περιουσίας και να υπάρξει μια ευρεία συσάχθεια για τα χρέη των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για να μπορέσουν και οι ίδιες να πάρουν ανάσα και η οικονομία να μπορέσει να ξαναπάρει μπροστά και η κοινωνία. Θα ήθελα να μου τη δώσετε μετά. Ναι, θα σας τη δώσω μετά. Νομίζω θα ήταν πολύ χρήσιμο, επειδή εσείς στις εκπομπές σας όλες αυτές τις φωνές, τις ανεξάρτητες, πάντα τους δίνετε βήμα. Νομίζω δημοσιογραφικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας το δίνω. Ευχαριστώ. Και αξιοποιήστε το όπως θέλετε. Κύριε Στρατούλη, εμείς δεν κάνουμε δημόσιες σχέσεις εδώ στην εκπομπή. Το ξέρω. Και όποιος δημοσιογράφος κάθεται και κάνει δημόσιες σχέσεις, πρώτον κάνει κακό στον εαυτό του. Και σας θυμάμαι, γιατί θέλω να το πω δημόσια, ότι το θέμα των πληστηριασμών είστε από τις ελάχιστες εκπομπές ή και η μόνη που το έχετε αναδείξει και δίνετε φωνή
σε όσους συμμετέχουμε σε αυτό το μεγάλο, δυναμικό και αποτελεσματικό κίνημα. Γιατί έχει σώσει εκατοντάδες σπίτια με τους αγώνες. Να είστε καλά. Φαΐλος Κρανιδιώτης, ποινικολόγος, πρόεδρος της Νέας Δεξιάς. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Λιάτσα, και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για την επίσκεψη με την Λεπέν. Θα σας πω ό,τι θέλετε. Στη συνέχεια να μας εξηγήσετε τι έχει γίνει, γιατί λέει ο Κρανιδιώτης, μου λέει, είναι ακροδεξιός και πάει και βλέπει την ακροδεξιά τη Λεπέν. Είναι πολύ τη μόδα όλε οι πατριωτικές. Έχει γράψει ο χρηματοδότης κάτι. Διάφοροι γράψαν. Το οποίο διάβασα και μου έκανε εντύπωση αυτή. Να δούνε, όποιος θέλει μπορεί να μπει στο neadexia.gr ή στο προφίλ μου στο Facebook, τέλος πάντων στις σελίδες μας. Θα δει την ομιλία μου, είναι 5 λεπτά, όπου έθεσα το θέμα των δύο στρατιωτικών. Έθεσα το θέμα της επιθετικότητας της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Την επιθετικότητα της στην ΑΟΖΟ που πλήττει και ευρωπαϊκά συμφέροντα. Έδιωξε, θυμίζω, την εξέδρα της ΕΝΗ. Εμείς δεν πάμε για να κάνουμε τουρισμό στην ομάδα στην οποία μετέχουμε, κύριε Λιάτσε. Παντού σε όποιες συνδιασκέψεις. Ποιοι συμμετείχαν? Ήταν φυσικά η οικοδεσπότηση, η κυρία Λεπέν. Ήταν εκδήλωση του κινήματος της Ευρώπης των Ελευθερών και της Ελευθερίας, το οποίο έχει και την Ευρωομάδα την αντίστοιχη. Υπήρχε ένα μήνυμα φυσικά από του Ματέο Σαλβίνη, βιντεοσκοπημένο πάρα πολύ θερμό, ο οποίος δεν μπορούσε να έρθει λόγω της επικείμενης πιθανότατα ανάληψης πρωθυπουργίας και από τον ίδιο. Ήταν ο ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος της ΕΝΕΦ και γενικός γραμματέας του Κόμματος Ελευθερίας που κυβερνάει στην, ο Βιλμίσκι, που κυβερνά στην Αυστρία. Ήταν ο Πολωνός φίλος μας, ο πρόεδρος του αντίστοιχου κόμματος, το κίνημα της Νέας Δεξιάς. Ήταν οι Ολλανδοί, οι Φλαμανδοί. Μόνο ο Βίλντερς δεν μπορούσε, ο κύριος Βίλντερς δεν μπορούσε να έρθει, γιατί είχε μια συγκεκριμένη υποχρέωση στην Βουλή με ένα νόμο πάνω να περάσει που είχε να κάνει με την απαγόρευση της πληθυσταγένειας. Έκανε εντύπωση το εξής, ότι πολλοί πολιτικοί από κόμματα, διάφορα κόμματα, δεξιά, συντηρητικά κτλ., δεν κάθονται να μιλήσουν στο ίδιο τραπέζι με τη Μαρί Λεπέν και έκανε εντύπωση ότι ο Κρανιδιώτης πήγε και. Μα δεν ήμουν μόνο εγώ. Ναι. Σας λέω, τα κόμματα τα οποία μετέχουν είναι το κόμμα που συγκυβερνά στην Αυστρία. Ο Σαλβίνη θα γίνει πρωθυπουργός της Ιταλίας, από ό,τι φαίνεται σε λίγο. Ναι. Ο Βίλντερς είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Η κυρία Λεπέν, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, πήρε 34%, που νομίζω ήταν 11 εκατομμύρια ψήφοι, όσο είναι ο πληθυσμός της Ελλάδας. Και λένε μερικοί ότι είναι απομονωμένοι. Δηλαδή, 34% σε μια από τις μεγαλύτερες χώρες Ευρώπης και μετά τους συμμάχους, η αλτερνατίβα στη Γερμανία είναι ανερχόμενη δύναμη και μάλιστα επειδή συγκυβερνούν οι άλλοι τώρα αξιωματική αντιπολίτευση. Η Πολωνία το ίδιο. Το S5, ο φίλος μου, ο Τόμιο Καμούρα, μια φοβερή μορφή πολιτική, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 12% και 20 βουλευτές με το καλημέρα. Και είναι το πιο δυναμικά ανερχόμενο κόμμα στη Βουλή της Τσεχίας. Άρα λοιπόν, αυτοί που τα λένε αυτά, να σκεφτούν απλά ότι. Περνάνε οι μόδες και θα έρθουν να θα σοβαρέψουν τα πράγματα και στις χώρες. Η κυρία Λεπέν, κατά τη γνώμη σας, είναι ακροδεξιά ή δεν είναι ακροδεξιά? Όχι, το κοινωνικό πρόγραμμα της κυρίας Λεπέν, αν το διαβάσετε, έχει θέσει πολύ πιο αριστερά από του ΣΥΡΙΖΑ, θα σας έλεγα. Όσο και αυτό να κάνει εντύπωση σε κάποιους. Αυτό που, ακούστε, αυτό που είναι το κλειδί που θέλουν να βαφτίσουν τους πάντες ακροδεξιούς είναι τη θέση απέναντι στο μεταναστευτικό, απέναντι στην παράνομη μετανάστευση. Λοιπόν, επειδή θέλει αυτή τη στιγμή με ένα δικτατορικό τρόπο, δείτε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Verhofstadt, στην Πολωνία και στην Ουγγαρία. Τους κόβει τα κονδύλια επειδή δεν δέχονται μουσουλμάνους μετανάστες. Φανταστείτε τι θα γίνει με εμάς. Δηλαδή, αύριο μια εθνική, μια πατριωτική κυβέρνηση που θα θελήσει να πει μπάστα, ρε παιδί, ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος. Να πει ο κύριος Τσίπρας, παιδιά, δεν πάει άλλο. Από την εμπειρία που θα αποκομίσει από τη Μυτιλίνη, δεν δεχόμαστε κανέναν. Κλείνουμε τα σύνορά μας, εμποδίζουμε με κάθε τρόπο να μπουν και να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να πει ή θα δεχτείτε κι άλλοι, θα σκόψει τα κονδύλια. Αυτό τι είναι, δεν είναι φασιστικό? Οι πραγματικοί περασπιστές των ευρωπαϊκών ιδεών και αξιών και των ευρωπαϊκών συμφερόντων, για να μιλάμε για αυτό που καταλαβαίνουν όλοι, κύριε Λιάτσε, είμαστε εμείς. Είναι οι πατριωτικές δυνάμεις, οι οποίες λένε το αυτονόητο. Θέλουμε μια συμμαχία ελεύθερων ανεξάρτητων κρατών και όχι μια ευρωγραφειοκρατία η οποία θα αντιστρατεύεται την ασφάλεια, την ομοιογένεια, την κοινωνική συνοχή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, κύριε Κανιδιώτη. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να κουβεντιάσουμε σήμερα. Θανάσης Ιλτσογιάννης, ο γνωστός δημοσιογράφος, οικονομικός συντάκτης κυρίως και συνεργάτης μας στην Κυριακά Τικότα Νιούς. Αγαπητέ Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Εμίλια. Καλώς ήρθες. Δεν ξέρω αν είδες αντινιούς σήμερα. διότι πάνε να μας τρελάνουν, φίλες και φίλοι. Το έχω δει, το έχεις δει, το έχω διαβάσει, το έχω αναρτήσει. Ξέρετε, πρέπει να τα προσέχουμε στο όλα. Στο Antinews έχουν δημοσιευθεί και πάρα πολλά άρθρα του Φαΐλου Κρανιδιώτη. Πολλά. Μα ο κύριος Κρανιδιώτης θα απαντήσει τώρα για αυτό το πράγμα, όπως και όλοι αν θέλουν να απαντήσουν. Είναι μια εξαιρετική ενημερωτική δύναμη. Και κύριος Κέλλας, εγώ τα διαβάζω όλα. Μπορεί να τους ενοχλεί μερικούς. Αν και μου έκανε επίθεση σε μία φάση, αλλά και εγώ κάνω επιθέσεις, οπότε όλα είναι δεκτά. Το Antinews έκανε επίθεση και σε μένα. Στο παρελθόν. Λοιπόν, δεν αυτό πειράζει. Είναι δείγμα ανεξαρτησίας. Δεν πειράζει. Άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται πολύ δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα και κυρίως όταν είναι καθαροί.
Εδώ πέρα έχουμε φοβερά πράγματα. Κύριε Καλογερνέ, για δείξτε αυτό που έχει ετοιμάσει ο κ. Κουτσικώνας. Τι έχει ετοιμάσει δηλαδή? Την κάρτα του Αντινιούς. Βγάλτε τον τίτλο από κάτω. Βγάλτε τον τίτλο να το δούμε και μετά το βάλτε τον τίτλο. Αντινιούς απάνω. Ντόρα Μαρέβα. Ντόρα Μπακογιάννη, φίλες και φίλοι. Μαρέβα Μητσοτάκη. Οι Μαρίες Αντουανέτες της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα πλυντήρια της Siemens. Λέω, γιατί ποσέ το, μου λέω στην Όλγα, γιατί ποσέ το όλο, λέω, γιατί μου αρέσει να μην το διαβάζω ηλεκτρονικά, να το διαβάζω, αν μπορούμε να το δούμε στο παράθυρο, να το βάλετε στο παράθυρο, αν χωράει φωτογραφία, αν δεν χωράει δεν πειράζει. Και μου τυπώνει ένα κείμενο, φίλες και φίλοι, για, με το Αντινιούς εδώ που διαβάζω. Θέλει ο Κυριάκος, λέει, Μητσοτάκης να αγιάσει, αλλά το όχι και τόσο μακρινό παρελθόν του δεν τον αφήνει. Το Αντινιούς, όταν λέμε Αντινιούς, για να καταλαβαίνετε τι λέμε, σημαίνει Αντώνη Σαμαράς. Ξεκάθαρα, δηλαδή είναι φιλοσαμαρικό site. Αύριο μπορεί να με βρίζει εμένα γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα, δεν με πειράζει καθόλου. Αλλά περνάει η γραμμή του Αντώνη του Σαμαρά. Δηλαδή, ό,τι γραμμή θέλει να περάσει ο Σαμαράς, να χτυπήσει κανένα καμπανάκι στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, να του πει ότι είμαι εδώ, ή να του πει ότι αυτό που έκανες δεν μου αρέσει με τον τρόπο. Γιατί όταν συναντιόνται δεν λένε τέτοια πράγματα, είναι τι κάνετε κύριε, πώς είστε κτλ. Στο πληθυντικό. Και όταν απομονώνονται, έρχονται κάτι άρθρα τέτοια. Τέτοιο άρθρο δεν έχει γράψει, τι να σας πω τώρα. Ο πιο μεγάλος, ας πούμε, αντίπαλος πολιτικός του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει γράψει τέτοιο άρθρο όπως γράφει το Αντινιούς. Το οποίο εξυπηρετεί τη γραμμή του Αντώνη του Σαμαρά. Πρέπει να είσαι πολύ ηλίθιος να μην καταλαβαίνεις ότι είναι η γραμμή του Αντώνη του Σαμαρά στο συγκεκριμένο site. Και εδώ αρχίζουν και γεννώνται τεράστια ερωτήματα. Και μάλιστα γεννώνται τεράστια ερωτήματα όταν έχει ξεκινήσει, φίλες και φίλοι, η προεκλογική περίοδος. Όταν βγαίνει γεννηματά χτες η κυρία Γεννηματά και μας λέει Τσίπρα πήγαινε σε πρόορες εκλογές. Καλά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητάει εκλογές από όταν έρχεται ένα μήνα μετά από όταν έγινε αρχηγός. Και ξαφνικά βγαίνει το Αντινιούς του Αντώνη του Σαμαρά. Το λέω έτσι για να σχήμα λόγου, βέβαια δεν ξέρω, δεν έχει μετοχές ο άνθρωπος εκεί. Αλλά έχει περνάει τη γραμμή του, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και του λέει προσπαθεί να αποτινάξει από πάνω του τη ρετσινιά της οικογενειοκρατίας των ελιτίστικων σαλονιών. Που θεωρούν ότι το ελληνικό κράτος τους ανήκει κληρονομικό δικαίω το σχέσιο με τη μηντιακή και την επιχειρηματική διαπλοκή, αλλά τα πρότυπα βαρύδια της Αγίας Οικογένειας τον κρατούν καθυλωμένο. Και αρχίζει. Θα μου επιτρέψετε. Σχέσεις. Θα μου επιτρέψετε. Ναι. Σχέσεις με Μαρινάκη. Κατεβατά ολόκληρα. Φιλικές σχέσεις, σε εισαγωγικά το φιλικές σχέσεις, με τον κύριο Siemens. Εδώ βλέπετε τη φωτογραφία. Είναι ο Γερμανός πρέσβης. Ο κύριος Χριστοφοράκος, τον οποίο τον καταζητεί το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος. Δεν υπάρχει περίπτωση να πιαστεί ποτέ. Ζει στη Γερμανία, πηγαίνει στο Παρίσι, πηγαίνει στις Βρυξέλλες, κάνει τα ταξίδια του, πίνει τις σαμπάνιες του και τους καφέδες του και τρώει τα καλύτερα. Έχει πάρα πολλά λεφτά, είναι καταζητούμενος, δεν θα πιαστεί ποτέ, δεν θα έρθει στην Ελλάδα. Βλέπουμε το ύφος του κυρίου Μητσοτάκη, διότι τι έχει γίνει τώρα. Ο κύριος Χριστοφοράκος γνωρίζει στο Γερμανό πρεσβευτή τον κύριο Μητσοτάκη, νεότατος φυσικά. Θα μου πείτε και τι έγινε. Αφού μένανε και πάρα πολύ κοντά ο Χριστόφορος, ο Χριστοφοράκος, ο Μιχάλης ο Χριστοφοράκος με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, μένανε μεσοτυχία στην Αβάση στα βόρεια ακριβά προάστια. Μήπως παίζανε και τάβλη το απόγευμα. Και στο μπορεί να παίζανε και τάβλη. Και στο βάθος βλέπουμε την κυρία Μαρέβα, η οποία. Και πολύ, στην Τίνο κάτι έχουν και πολύ συμπαθές και στην Τίνο έχουν κάθε. Και η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη που βλέπετε, πολύ συμπαθής κυρία, χαμογελάει. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση βέβαια για τις offshore κτλ. Ξεκινάει με τον κύριο Μαρινάκη το δημοσίευμα. Του Αντινιούς, πάει στη Siemens και στο Χριστοφοράκο. Αναλυτικότατο ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Έχει μέσα το ημερολόγιο της κυρίας Τσακάλου και αρχίζουμε και μιλάμε για ψυγείο αξίας 500 ευρώ. Τι ξεφτύλα. Τι ξεφτύλα, φίλες και φίλοι. Τώρα λέει τι έλεγε, ας πούμε, ένα από αυτά λέει είναι το φάξ που έστειλε στις 29 Νοεμβρίου του 4 η κυρία Μαρέβα στο γραφείο Χριστοφοράκου και ειδικότερα προς τη γραμματέα του τότε πανίσχυρου επικεφαλής της Siemens Ελλάς, κυρία Τσακάλου. Για ένα ψυγείο αξίας 500 ευρώ. Λοιπόν, και έχει άλλα πράγματα μετά. Στα γνωστά ως αρχεία Τσακάλου, λοιπόν, που έχουν περιέλθει εδώ και χρόνια στην Ελληνική Βουλή, υπάρχει το φαξ στο οποίο γράφονται τα εξής: αγορά ψυγείου για κάποιον γνωστό της κυρίας Μαρέβα. Αναφέρεται το όνομά του. Το ποσό των 504 ευρώ και μία απόδειξη πληρωμής προς την εταιρεία θυγατρική της Siemens που παράγει τα ψυγεία στην Ελλάδα. Το φαξ, όπως φαίνεται, στάλει από το παράρτημα της Deutsche Bank στην Ελλάδα. Λες και κυβερνούσε η Γερμανία. Καλά, θα μου πεις με τον Χριστοφοράκο και το Σιμίτη, ποιος θα κυβερνούσε στην Ελλάδα. Η Deutsche Bank θα την κυβερνούσε. Προμηνών, πάντως, με αφορμή της αποκαλύψης των Paradise Papers, έγινε γνωστό ότι μέτοχοι στην offshore της κυρίας Μαρέβα, Enternia Capital Management, καταγράφεται στα Μητρώα των νήσων Cayman στις 33 του 10, ήταν η ίδια.
καθώς και ένας παλιός συνεργάτης από την εποχή που εργαζόταν στην Deutsche Bank. Διαβάστε το, μπείτε στο. Να κάνει και ρεκόρ σήμερα το Αντινιού. Εγώ θέλω να κάνει ρεκόρ με το άρθρο αυτό που έχει γράψει, το Αντινιού. Να διαβάσετε τι γράφει για τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, το σημερινό, για τη σύζυγο του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας και για την αδελφή του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι ιστορικός τέλεχος, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Με τίτλο «Ντόρα Μαρέβα, οι Μαρίες Αντουανέτες Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα πλυντήρια της Siemens». Παρακάτω 11 χρόνια φαγούρα και το μέγα πολιτικό ερώτημα που γεννάτε, φίλες και φίλοι, είναι το εξής. Τι συμβαίνει ανάμεσα στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη και τον Αντώνη τον Σαμαρά? Τρέχει κάτι? Πρέπει να το μάθουμε. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Γρανδιώτη, γιατί προσπαθείτε να με διακόψετε. Για να σας βοηθήσω. Αλλά εγώ, για διακόπη, αλλά άμα είναι να με βοηθήσετε να το κάνετε. Τυχαίνει να είμαι από τους παλιότερους αρθρογράφους του Αντινιούς. Είμαι 9 χρόνια και είμαι και ο άμυστος νομικός σύμβουλος. Το λέω με την έννοια ότι με τον άμυστο τον ιδρυτή, τον Βασίλη τον Ζήση, ήμασταν αδερφικοί φίλοι και είμαστε πάρα πολλοί φίλοι, γιατί ο Αντινιούς έχει ιδιοκτήτη με όνομα, έτσι. Ναι, ναι. Ο Πάνος ο Ζήσης. Ο Πάνος Ζήσης είναι μια πολύ δυνατή πένα. Λοιπόν, αυτό που λέτε, το μόνο όσα είπατε, έτσι είναι το δημοσίευμα, όλα αυτά σωστά. Δεν ισχύει αυτό το οποίο λέτε όμως ότι είναι. Μπορεί να τον υποστήριξε πάρα πολλά χρόνια. Είστε πολύ έξυπνος άνθρωπος. Όχι, όχι, είμαι πάρα. Ακούστε, δεν ξέρω αν είμαι έξυπνος. Σας λέω. Και η αίσθηση που διαβάσετε την αλήθεια. Παρά μερικές φορές έχετε ακραίες τάσεις. Ότι δεν φοβάστε την αλήθεια. Μην μου πείτε ότι δεν περνάει τη γραμμή του Σαμαρά. Θα τρελαθούμε. Σας λέω λοιπόν ότι αυτή είναι η γραμμή του Αντινιούς. Τον κύριο Σαμαρά τον εκφράζουν το Last Point, το Liberal, ο Φιλελεύθερος. Οι φίλοι του κύριου Σαμαρά εκεί γράφουν τώρα. Μάλιστα. Έτσι. Αν παρακολουθήσετε τη γραμμή του Αντινιούς, δεν έχει καμία σχέση. Αλλά ο Χρήστος δεν γράφει εκεί, από το πρωί στο βράδυ. Όχι, βέβαια. Όχι, γράφει αλλού. Πού γράφει αυτό το άρθρο στο Αντινιούς, εν πάση περιπτώσει, που ήσουν Αντώνη Σαμαράς, που ήσουν φιλοσαμαρικό? Όταν λέτε ότι το site είναι σαμαρικό, ότι τα γράφει ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά δεν έχει. Το ξέρει με τη γιαγιά μου που κουβεντιάζω στο χωριό όταν πηγαίνω, όταν έχω χρόνο και πάω και είναι η καλύτερη στιγμή της ζωής μου, που κάθομαι και μου κάνει καφεδάκι ελληνικό, βαρύ γλυκό ή το τσάι μου κτλ. Και καθόμαστε και κουβεντιάζουμε. Ναι. Το ξέρει ότι το Αντινιούς είναι σαμαρικό site. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Με συγχωρείτε, κύριε. Όλα αυτά που είπατε, ναι, μπορεί να τα γράφει το Αντινιούς. Λέτε, τα κατέβασα από την κλάβα μου, τα κατέβασα. Όχι, έναν υπόγραφο άρθρο του Αντινιούς. Είναι το Αντινιούς. Αυτή η συζήτηση. Είναι το Αντινιούς. Σωστά τα λέει ο. Δεν το γράφει. Το γράφει όταν είναι υπογεγραμμένο από τον εκδότη, το γράφει από κάτω. Αλλιώς δεν είναι κανενός. Όχι, είναι, αλλά δεν είναι ανώνυμος. Τώρα τι θέλετε να πείτε, κυρία Γκέντα, για να καταλάβω τι θέλετε. Όλα αυτά έχουν συζητηθεί κατ' επανάληψη. Όλα αυτά αποτελούν παραπολιτική και δεν αποτελούν πολιτική. Παραπολιτική. Προσπαθεί και η κυβέρνηση τα τελευταία 3 χρόνια να χτυπήσει τον πρόεδρο. Εάν κάτι συμβαίνει ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Σαμαρά, δεν είναι πολιτική? Εγώ αυτό που ξέρω ότι συμβαίνει ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Σαμαρά είναι το γεγονός ότι ο κύριος Σαμαράς έβαλε πλάτη για να βγει πρόεδρος ο κύριος Μητσοτάκης. Αν εσύ μπορεί να το διαψεύσετε. Από τότε και μετά. Δεν βλέπω καμία αντίδραση από αυτό. Από τότε και μετά. Δεν έχω δει κάτι διαφορετικό, καμία αντίδραση. Η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη. Είναι ενωμένη. Όλοι. Και έχει ενωθεί όλο το πολιτικό σκηνικό σχεδόν για να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η οποία είναι τελευταία, η χειρότερη και κυβέρνηση που έχει κάνει τρία χρόνια. Σήμερα. Ποιο το καταγγέλνει? Σάι τα οποία είναι στον πολιτικό χώρο. Δεν μπορώ να κάθεσαι να κρίνω. Το καταγγέλνουν για σχέση με τον κύριο Μαρινάκη. Κύριε Πουλακίδα, αυτά τα οποία κάνει το Μέγαρο Μαξίμου στα πλαίσια τη όξυζη και των διαφόρων αθλειοτήτων τα οποία γράφονται δεν αφοτερούν πολιτική. Αυτό με το οποίο ασχολείται η Νέα Δημοκρατία και αυτό το οποίο απασχολεί τον ελληνικό λαό σήμερα είναι το αύριο, είναι η φτωχοποίηση την οποία περνάει, είναι το τι θα γίνει αύριο, τι θα ξημερώσει στη χώρα μα, πώ θα πάει καλύτερα η Ελλάδα. Αλλά και ποιο είναι πίσω από το κόμμα που θα τον κυβερνήσει. Τον ενδιαφέρει και αυτό τον ελληνικό. Βεβαίω και τον ενδιαφέρει ποιο είναι πίσω από το κόμμα το οποίο τον κυβερνήσει. Γι' αυτό και επειδή ακριβώ εκεί έχει επικεντρώσει την πολιτική τη η Νέα Δημοκρατία στο αύριο, στο τι θα κάνει για να παραμεριστεί η φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Γι' αυτό το λόγο και ο πρόεδρος χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια πολύ ωραία εκδήλωση για τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού και για τα μέτρα τα οποία θα λάβει. Θα βρείτε και 200.000 εργασίας, κάθε χρόνο θα βρίσκεται, λέει, 200.000 εργασίες νέες. Κοιτάξτε, αυτό δεν λέει στο πρόγραμμα του. Αυτά, και αν δείτε για να καταπολεμήσετε τη φτώχεια και την ακραία φτώχεια. Βεβαίως. Και ότι θα βρίσκεται κάθε χρόνο 200.000 θέσεις εργασίας. Και τόσο καιρό που κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία, γιατί, γιατί η ανεργία πήγε στο Θεό? Η ανεργία δεν πήγε, γιατί στο, πήγε στο Θεό. Όταν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία, κύριε Λιάτσο, και μην πέφτετε θύμα παραπληροφόρησης. Η Νέα Δημοκρατία το 2012 παρέλαβε ανεργία στο 27% και την παρέδωσε στο 25%. Και μάλιστα σε μια στιγμή κατά την οποία όλο ο ελληνικό λαό, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, όλοι οι επιχειρηματίες, όλοι οι έμποροι, όλοι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, όλοι οι επιχειρηματίες λένε ότι η κατάσταση έβαινε βελτιούμενη.
Και αν δεν μεσολαβούσαν οι εκλογές του Ιανουαρίου, η κυβέρνηση, η Ελλάδα θα έβγαινε από τα μνημόνια. Το ίδιο λέει τώρα ο κύριο Μίχαλος. Λοιπόν, το ίδιο λέει τώρα ο κύριο Μίχαλος. Ότι τώρα τα πράγματα είναι βελτιούμενα και πρέπει να γίνουν εκλογές. Λέει ο κύριο Μίχαλος. Εγώ δεν λέω ότι τώρα είναι βελτιούμενα, αλλά ακολούθησαν μια τρομερά καθοδική πορεία από το 2014 έως το 2017. Και τώρα αρχίζει από το 25 που την παρέδωσε η Νέα Δημοκρατία έχει πάει στο 20. Έχει πάει στο 20, αλλά πώς πήγε στο 20. Όπως με τη Νέα Δημοκρατία. Και μην ξεχνάτε. Με τους ίδιους τρόπους το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό το παραμύθι ότι η Νέα Δημοκρατία πήγε την ενεργεία στο 27%, να το ξεχάσετε. Είναι διαστρέβλωση. Είναι στο 25 και είναι στο 20. Ξέρει η κοινωνία. Λοιπόν, ένα. Ξέρετε πολύ καλά. Έχει ζήσει στο πετσί της τα πάντα. Και σήμερα έβγαλε και η Κομισιόν τις νέες προβλέψεις στην Ειρηνική Σύνοδο, όπου προβλέπει μικρότερη αύξηση του ΑΕΠ στο 1,9 από 2, τόσο που είχε προβλέψει αρχικά. Από 2,4. Εντάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, όλα αυτά είναι γεγονότα. Και ευχαριστώ κύριε Γκέλα. Θα σας ρωτήσω διάφορα πράγματα. Να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Έχω να σας ρωτήσω διάφορα. Ναι, κύριε Απλονίτου, κάτι θέλετε να πείτε. Ήθελα να πω καλά, όποια πέτρα και να σηκώσει, θα βρει ένα σκάνδαλο με κάποιο στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό που θέλω να πω, να συμπληρώσω, κύριε Λιάτσο, είναι ότι διάβασα ένα site το οποίο δεν είμαι σίγουρη για την εγκυρότητά του. Επίκαιρο.com. Πρώτη φορά να τα ακούω. Όπου, εντάξει, εκεί απλώ αξίζει να το διερευνήσετε. Αναφέρεται ότι οι δύο αδελφέ του κυρίου Μητσοτάκη έχουν φτιάξει μια εταιρεία real estate και πιθανόν να παίρνουν, να χτυπάνε ακίνητα στους πληστηριασμούς. Το θέμα είναι ότι αυτό μπορεί να είναι νόμιμο. Πιθανό. Εντάξει, τώρα το κάνουν αυτό μπορεί να είναι νόμιμο. Το θέμα αν συμβαίνει αυτό, αν είναι και ηθικό, έτσι, να το δούμε. Εντάξει, αυτό. Τώρα, νόμιμο τώρα και ηθικό, από εκεί να και πέρα, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης είχε ταυτίσει τον εαυτό του με τον κύριο Μαρινάκη μέσα στη Βουλή, όταν είπε χτυπάτε τον κύριο Μαρινάκη για να χτυπήσετε τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς εκείνος ξέρει καλύτερα. Ναι, εσείς τώρα που είστε βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, μιας και αναφερθήκατε στον κύριο Μαρινάκη, και επειδή εδώ τα λέμε τα πράγματα όπως τα πιστεύει ο καθένας, εσείς τι ακριβώς λέτε για τη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το συγκεκριμένο επιχειρηματία? Μα δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που πραγματικά συνδέεται με διάφορους ολιγάρχες μέσα σε αυτά τα χρόνια. Δεν είναι μόνο ο κύριος Μαρινάκης. Έτσι, υπάρχουν και άλλοι επιχειρηματίες που έχει συνδεθεί και εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Αυτό είναι γνωστό στην ελληνική κοινωνία. Ναι, έτσι, ναι. Έχει φανεί πολλές φορές. Στην προηγούμενη κυβέρνηση χαριστήκανε κάποια μεγάλα πρόστιμα μεγάλων επιχειρηματιών έτσι, μέσα στη Βουλή. Έτσι έχει ασχοληθεί και με την, με την εταιρεία Χρυσό στη Χαλκιδική και με διάφορες μεγάλες εταιρείες. Λοιπόν, ταυτίζεται με τα συμφέροντά τους και αυτούς εξυπηρετεί. Όχι ιδιαίτερα μόνο με τον κύριο Μαρινάκη, που εν πάση περιπτώσει το συνδέει και μια συγγενική σχέση, να το πούμε. Ναι. Ο κύριος Μαρινάκης υποστηρίζει. Μισό λεπτό. Όχι, θα ρωτήσετε. Σε λίγο θα ρωτήσετε. Σε λίγο θα ρωτήσετε. Η αλλεπάλληλη συνάντηση του κυρίου Μαρινάκη με τον κύριο Τσίπρα, που αποσκοπούσαν, τι συζητήθηκε και επιπλέον. Θα παρακαλέσω το εξής. Κύριε Απλονίτου, ακούστε. Όταν συζητάμε και μου λέτε μπορώ να παρέμβω και σας λέω δεν μπορείτε στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ πάω να ρωτήσω κάτι εγώ. Επειδή είναι επίκαιρο, τώρα και το έθεσα. Θέλω να το σέβεστε όμως αυτό. Ναι, το σέβομαι. Θέλω να το σέβεστε. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή έχετε και χιούμορ, ήθελα να κάνω ακριβώς την ίδια ερώτηση. Υποστηρίζει λοιπόν, κυρία Απλονίτου, ο κύριος Μαρινάκης ότι έχει δει τον κύριο Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου αρκετές φορές και ότι έχει βοηθήσει. Στα ελληνικά αυτό πώς το... Τι μετάφραση είναι αυτό στα ελληνικά, τι σημαίνει? Εμένα ρωτάτε. Ναι, ναι, εσάς. Ότι έχει βοηθήσει. Ακριβώς ρωτάει σήμερα η κυβέρνηση πού ακριβώς έχει βοηθήσει, γιατί στα πλαίσια των διαφόρων δραστηριοτήτων η κάθε κυβέρνηση βλέπει διάφορους επιχειρηματίες. Αν λοιπόν στο θέμα των τηλεοπτικών συχνοτήτων η κυβέρνηση είδε τους επιχειρηματίες οι οποίοι ήθελαν να λάβουν άδεια, έτσι τηλεοπτική άδεια, από εκεί και πέρα μέσα στα πλαίσια αυτά έγινε όπως έγινε και για τον καθένα. Τώρα, αν ο κύριος Μαρινάκης εννοεί κάτι άλλο, έτσι αφήνει πενιγμούς γιατί έτσι θέλει να νομίζει, αυτό. Το ρωτάει και η κυβέρνηση να μας το πει ποια είναι, γιατί αυτή η κυβέρνηση, κύριε Λιάτσο, έχει το εξής διαφορετικό. Ότι δεν την κρατάει κανένας, ότι είναι καθαρή, έτσι δεν διαπλέκεται και ακριβώς πάει να φτιάξει ένα πλαίσιο στην ελληνική κοινωνία, να τη θωρακίσει έτσι που να μην έχει δυνατότητες να υπάρχει τέτοια διαπλοκή που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Κύριε Λιάτσο, μπορώ να ρωτήσω την κυρία Λιάτσο κάτι σε αυτό? Παρακαλώ. Κύριε Αυρονίτου, συμφωνείτε με το χαρακτηρισμό του κυρίου Τζανακόπουλος? Μάλιστα, έτσι βγάλανε τον ομπέιερο του Μαξίμου. Για το χαρακτηρισμό του κυρίου Μαρινάκη ως ναρκέμπορου, πριν τον κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη αμετάκλητα. Συμφωνείτε? Κοιτάξτε να δείτε.
δίνονται διάφοροι, ας πούμε, το ένδυμα του κατήγορου, έτσι, όταν οι ίδιοι έχουν φέρει τέτοια καταστροφή στην ελληνική κοινωνία. Χαρακτήρισε έναν πολίτη, χαρακτήρισε λοιπόν, έναν πολίτη ως ναρκέμπορο πριν τον κρίνει ελληνική δικαιοσύνη. Και ρωτώ, συμφωνείτε με την τακτική αυτή του Μαξίμου να χαρακτηρίζει και να αποχαρακτηρίζει πολίτες πριν κρυνθούν από την ελληνική δικαιοσύνη? Εγώ αυτό, ναι ή όχι? Αυτό που θα σας απαντήσω είναι ότι βλέπω και, και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί τη Νέα Δημοκρατία στην υπεράσπιση ενός επιχειρηματία. Αυτό βλέπω. Εμείς, κυρία Βρονίτου, υπερασπιζόμαστε την αλήθεια και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Το κράτος δικαίου. Ακριβώς αυτό πήγα να πω. Το κράτος δικαίου που εσείς προσπαθείτε κάθε φορά να αποδοκετήσετε, κυρία Βρονίτου. Αλλά δεν απαντάτε, κυρία Βρονίτου, στο ερώτημα, γιατί αυτές οι τακτικές είναι φασιστικές τακτικές. Το να βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να χαρακτηρίζει έναν πολίτη ως ναρκέμπορο πριν καν τον κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη, και όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει κατά το Σύνταγμα το δικαίωμα να επιλέγει την ιεραρχία της δικαιοσύνης, στέλνοντας ένα μήνυμα στους δικαστές ότι κοιτάξτε, εγώ σαν Πρωθυπουργός τον χαρακτηρίζω ως ναρκέμπορο, προσέξτε τι θα κάνετε εσείς αύριο. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Αυτά τα πράγματα είναι ευθεία προσβολή της δημοκρατίας, ευθεία προσβολή της ανεξαρτησίας της λειτουργίας δικαιοσύνης, κύριε Αυγουνίδη. Υπάρχει ένας αντικειμένος πολίτης, ο Μαρινάκης. Δεν λαμβάνετε. Δευτερόλεπτα. Που δεν έχετε το πολιτικό θάρρος να διαφωνήσετε με αυτή την πρακτική του κυρίου Τζανακόπουλου. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση που το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκει να πει κάτι για το τηλέφωνο που έγινε έτσι πολύ αργά το βράδυ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κακός πήρε ο κύριος, κακός τον πήρε τηλέφωνο. Λοιπόν, αλλά κακός ο κύριος Τσίπρας τον δεχόταν 5 και 6 φορές, όπως κατήγγειλε ο κύριος Μαρινάκης. Ναι, και δεν μας έχετε πει τελικά τι έκανε στο Μέγαρο Μαξιού ο κύριος Μαρινάκης. Έκανα, Νικόλα. Λοιπόν, γιατί θεωρούσαν ότι το μαγαζί ήταν δικό τους έτσι τόσα χρόνια. Ναι. Θεωρούσαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια παρένθεση και θα τελειώσει. Δεν τελειώνει όμως. Και γι' αυτό θεωρώντας ότι έχοντα τι προηγούμενε πρακτικέ που σηκώναν το τηλέφωνο, ξέρετε, οι διάφοροι μηντιάρχες, γιατί ανεβάζανε και κατεβάζανε κυβερνήσεις, έτσι, γιατί παίρναν τηλέφωνο, δώσε μου το δάνειο, πες εκεί στον τραπεζίτη να μου δώσει 200 και 300 εκατομμύρια, εντάξει, και δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Θεωρούν λοιπόν ότι το ίδιο εξακολουθεί να υπάρχει. Και λέω το εξής, αυτό το τηλέφωνο, κύριε Λιάτσο, έγινε για να εκβιαστεί η κυβέρνηση, γιατί ήταν ένα απειλητικό τηλέφωνο, γιατί ο καθένας γνωρίζει, όταν στέλνει στον εισαγγελέα κάτι, θα το διερευνήσει η δικαιοσύνη ποιος είναι ο υπεύθυνος, ώστε να αποτελθεί. Πολύ. Είναι πολύ γνωστό. Αν εκβιάστηκε ο κύριος Τζανακόπουλος να πάει να το καταθέσει στον εισαγγελέα, κύριε Βρονίτου. Όχι μέσω Twitter. Δεν κάνουμε εκπομπή για δύο, είναι και άλλοι. Δεν σκεφτόμαστε. Δεν πρόβλημα, μιλήσω καθόλου. Δεν σκεφτόμαστε μέσα στο σκοτάδι. Εντάξει, έγινε απειλητικά. Να πάει στη δικαιοσύνη, ήταν απειλητικά. Κύριε Πουλακίδα. Μπράβο, υπεράσπιση. Κύριε Βρονίτου, ευχαριστώ πολύ. Δύο παρατηρήσεις για το θέμα που συζητάμε. Ναι, ναι. Υπάρχει μία υποκατάσταση στο ρόλο της αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας, φοβάμαι και του ΠΑΣΟΚ, γιατί παρατήρησα ότι το ΠΑΣΟΚ. Και μην διακόψετε, κύριε Καρανικόλα, σα το λέω. Παρακαλώ, μην διακόψετε κανεί τον Άγιο για να καταλάβει. Μόλις λέω ΠΑΣΟΚ, είστε έτοιμος να απαντήσει. Ναι, ναι. Λοιπόν, παρατήρησα ότι το ΠΑΣΟΚ με το που έσκασε το θέμα Μαρινάκη, αμέσως τις εκλογές. Υπάρχει λοιπόν μία υποκατάσταση των κομμάτων της αντιπολίτευσης στο ρόλο της αντιπολίτευσης που έχουν από τα μέσα ενημέρωσης του Μήλου Μαρινάκη, θα έλεγα και με τη συνηγορία και άλλων μέσων ενημέρωσης όπως του Sky. Διαπιστώνω ότι και όποιος διαβάσει προσεκτικά τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας θα δει ότι υπολείπονται σε οξύτητα και έπονται χρονικά από τις ανακοινώσεις του Μήλου Μαρινάκη, του κυρίου Μαρινάκη ή από τα έντυπα του κυρίου Μαρινάκη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία ταυτίζεται, τώρα θα πω και το ΠΑΣΟΚ πάλι, αλλά με αυτά που άκουσα, λέει, μπαίνει ο προβληματισμός, ταυτίζεται ουσιαστικά με τον εφοπλιστή. Το ότι ο κύριος Μαρινάκης ηγείται μαζί με τον κύριο, με τη συνηγορία και του κύριου Αλαφούζου, ηγούνται της αντιπολίτευσης, και αυτή είναι η δεύτερη παρατήρηση, μας φέρνει πάλι το φαινόμενο της οικονομικής δύναμης, η οποία υποκαθιστά την πολιτική εξουσία, την εκλεγμένη πολιτική εξουσία την οποία έχει επιλέξει ο ελληνικός λαός. Αυτή είναι η νέο τύπου διαπλοκή η οποία υπάρχει στην Ελλάδα. Για τα βοσκοτόπια μας πείτε, και επιχειρεί αυτού του είδους η νέο τύπου διαπλοκή, επιχειρεί να αποδιγετήσει και την πολιτική και την κοινωνική εξέλιξη του τόπου.
Μόνο μία παρατήρηση. Παρακαλώ. Ακόμα μία μάλλον παρατήρηση. Από τις έρευνες κοινής γνώμης προκύπτει ότι τα κριτήρια ψήφου των πολιτών είναι, τα δύο πρώτα κριτήρια ψήφου των πολιτών είναι πρώτον η πορεία της οικονομίας και δεύτερον τα ζητήματα διαφθοράς διαπλοκής. Και κατά αυτόν τον τρόπο, κατά αυτή την έννοια, η ταύτιση ή η αντίθεση των κομμάτων με συγκεκριμένα οικονομικά και επιχειρηματικά συμφέροντα τα προσδιορίζει και δημιουργεί και την εικόνα τους ως προς την κοινωνία. Μάλιστα. Κύριε Στρατούλη, τι λέτε? Ναι, εγώ θέλω, καταρχήν δεν θέλω να αναμειχθώ σε αυτή την αντιπαράθεση περί Μαρινάκη. Όχι, δεν θέλετε. Όχι, δεν το λέω με κακή έννοια. Παρακαλώ. Περί του ότι η Νέα Δημοκρατία είναι με το Μαρινάκη, το ΣΥΡΙΖΑ είναι με το Σαββίδη κλπ. Ναι, ναι. Διότι θεωρώ ότι πολλώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί αφενός μένει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και από την άλλη η Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής, το παλιό ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές επί των μνημονιακών πολιτικών φτωχοποίησης του ελληνικού λαού οι οποίες ασκούνται, αλλά και για το μεταμνημονιακό, μετά τις 21 Αυγούστου που ολοκληρώνεται, αν ολοκληρωθεί τυπικά το τρίτο μνημόνιο, για το μεταμνημονιακό μνημόνιο, το οποίο έχουν δεσμευτεί και η κυβέρνηση, αλλά δεν έχει πει ότι θα τα ακυρώσει και η αξιωματική αντιπολίτευση, για πολιτικές λιτότητες στην Ελλάδα μέχρι το 2060. Επομένως, άλλα είναι τα προβλήματα του λαού. Τώρα, επειδή έκανα Υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης και ήμουνα στον ευρύτερο κύκλο των Υπουργείων Εργασίας και επειδή κάτι υπόθηκε για την ανεργία, θέλω να πω. Ένα, ότι χθες ανακοινώθηκαν τα στοιχεία της ανεργίας. Δυστυχώς η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια στην Ευρώπη με 20,8% ανεργία και με τη Γερμανία με μέσο όρο της Ευρωζώνης 8,5%, περίπου 2,5 φορές πάνω, και τη Γερμανία να έχει μόνο 3,1 και να έχει το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας. Πόσο είπατε η Γερμανία? 3,1. 3,1, ναι. Για να αποδεχτεί για άλλη μια φορά ποιος επωφελείται από τις πολιτικές της αιώνιας λιτότητας που εφαρμόζει το γερμανικό κατεστημένο σε όλη την Ευρώπη και κυρίως στην Ελλάδα με τα μνημόνια. Δεύτερο, είναι πρώτη στην ανεργία των νέων με 43,5%, ενώ η Γερμανία πάλι είναι τελευταία με 6,1%. Για να επιβεβαιώσει πάλι αυτό που σας είπα πριν. Τώρα, ότι η ανεργία έφτασε με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στις μνημονιακές, την κυβέρνηση Σαμάρα Βενιζέλου στο 27%, έφτασε στο 27% και την είχαν τριπλασιάσει σε σχέση με την ανεργία που υπήρχε στην Ελλάδα το 2009, πριν από τα μνημόνια. Ποιος τριπλασίασε, κύριε Στρατούλη? Θα σας πω τώρα. Όχι, να πείτε, δεύτερο, όταν ήταν μονοψήφια όταν η ανεργία, έχει δίκιο κύριε Στρατούλη, στο 9 ήταν μονοψήφια η ήταν ανεργία 9%. Στην Ελλάδα. Ήταν 9%. Και έφτασε 27%. Αφήστε να ολοκληρώσω. Παρακαλώ, κύριε. Όταν έπεσε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου ήταν 25%. Πόσο παρέλαβε την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου την ανεργία? Ναι, λέω 27. 20, ναι, 27 την παρέλαβε. Την παρέλαβε 25, την έφτασε 27 και την ξαναπαρέδωσε 25. Έτσι, μπράβο. Σήμερα λοιπόν 25, είναι. 8, αφήστε με να τελειώσω. 25,8. Κανένα πρόβλημα. Να ακούγονται οι αλήθειες. Σήμερα είναι 20,8. Αλλά δεν πρέπει να πανηγυρίζει. 20,6. Αλλά δεν πρέπει να πανηγυρίζει η κυβέρνηση γι' αυτό. Πρώτο, γιατί είναι πολύ ψηλή. Και δεύτερο, αυτή η οριακή μείωση δεν προήλθε από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρως και σταθερής απασχόλησης. Οι 6 στις 10 θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν είναι μερικής απασχόλησης ή εκπεριτροπής. Άρα, 2 ή 3 θέσεις, μία μάλλον θέση εργασίας μοιράζεται σε 2 ή 3 εργαζόμενους. Και δεύτερο, μέχρι σήμερα, βάλτε από τότε. Το τίτλο του Αντινιούς, βάλτε. Ναι. Από το 2010 που αρχίσαμε τα μνημόνια μέχρι σήμερα, φύγαν, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, με πολύ πρόσφατα, κύριε Λιάτσο, 618.000 Έλληνες και Ελληνίδες, κυρίως νέα παιδιά για αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό. Αν αυτά τα παιδιά ήταν εδώ και ήταν άνεργα, αν δεν είχαμε τόσες πολλές ελαστικές σχέσεις εργασίας, μερική απασχόληση και ελαστική απασχόληση, αν δεν έφευγαν άλλοι τόσοι, 600.000 με σύνταξη, θα ήταν 40 με 50%. Και αυτό θέλω να πω. Και δεύτερο, διαφωνώ και με τον κύριο Μητσοτάκη, δεν λέει αλήθεια ότι θα δημιουργεί 200.000 θέσεις εργασίας στον κόσμο, ούτε με τον κύριο Τσίπρα που πριν λίγο καιρό πήγε στο Υπουργείο Εργασίας και είπε θα μειώνουμε ετησίως την ανεργία 2%, διότι με πολιτικές λιτότητες. Υπάρχει πρόβλεψη για μείωση της ανεργίας τον επόμενο χρόνο να είναι στο 18,5 νομίζω. Ακούστε με, κύριε Λιάτσο, η δική μας εκτίμηση τουλάχιστον, στη Λαϊκή Ενότητα. Στη Λαϊκή Ενότητα τι λέει, ναι. Και η δική μου με τη διαδρομή μου και τις ευθύνες που είχα στο Υπουργείο Εργασίας είναι ότι η ανεργία για να μειωθεί στην Ελλάδα και να έχουμε εργασία με ποιότητα, πλήρη και σταθερή απασχόληση, με σωστές εργασιακές σχέσεις και μισθούς, ναι, πρέπει να γίνουν μεγάλες επενδύσεις. Να διπλασιαστούν οι δημόσιες επενδύσεις. Να αυξηθούν οι κοινωνικές επενδύσεις. Να αυξηθούν οι κοινωνικές, κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αγροτών. Και δυστυχώς
με τη συνέχιση των μεγάλων, των αιματοβωμένων πρωτογενών πλεονασμάτων και τη λιτότητα μέχρι το 2060, ευχαριστώ. Δεν μπορούμε να έχουμε μια ανάπτυξη που να δημιουργεί θέση. Παρακαλώ, κύριε Γραμπιώτη. Πρέπει να ανατραπούν αυτέ οι πολιτικέ τη λιτότητα και των μνημονιακών κρίσεων. Κύριε Λιάτσε, παρακαλώ. Σε αυτή τη χώρα, κανεί δεν πρέπει να είναι ή να νομίζει ότι είναι ισχυρότερο από την εκλεγμένη κυβέρνηση τη χώρα. Κανένα. Όποιο και αν είναι αυτό. Και αυτό που σα λέω τώρα δεν το. Γιατί το λέτε, για το θυμηθείτε. Για το θέμα που συζητάμε. Έτσι. Λοιπόν. Δεν το λέω τώρα, εγώ το έχω γράψει από το 2009 και για την τότε επερχόμενη ηγεσία της χώρας. Ότι θα ήταν καθήκον της να επαναφέρει το κέντρο των αποφάσεων και της πολιτικής δυναμικής στα χέρια της εκλεγμένης ηγεσίας. Διότι είχαμε σιγά σιγά είχε γίνει μια μεταπολίτευση, ξέρετε, άτυπη. Είχαμε γίνει τηλεοπτική ολιγαρχία. Και λέω τηλεοπτική, διότι ολιγάρχες είχαν και από ένα κανάλι. Ή μια εφημερίδα, κανένα περιοδικό, ραδιόφωνα, επενδύανε σε αυτά ποδοσφαιρικές ομάδες. Το να γυρίσει λοιπόν η εξουσία η πραγματική. Όλοι στα χέρια της εκλεγμένης ηγεσίας είναι και δημοκρατικό, είναι και πατριωτικό, είναι και εθνικά ανάγκη. Όποιος και να είναι ο Πρωθυπουργός. Είτε είναι σήμερα ο Τσίπρας, ο Χρήστος Σαμαράς, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ή αύριο όποιος άλλος θα είναι. Και σε αυτό θα έπρεπε να συμφωνούν όλοι. Και μάλιστα είχα γράψει και ένα άρθρο όπου δέχθηκε και μια επίθεση από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το καταλάβανε μερικοί μάλλον. Ότι εγώ είχα προτείνει αυτό να γίνει και με εφαρμογή του άρθρου 48 του Συντάγματος. Ακόμα και με κατάσταση πολιορκίας για να συντριβούν όλοι αυτοί οι οποίοι, όποιοι και αν είναι. Γιατί θέλετε να θυμίσω την εποχή πώς κυβερνιόταν η χώρα με μπόμπολες, με δόλ και με όλους αυτούς. Τα ξέρουμε όλοι. Τα έχουμε ξεχάσει. Σε ποια νομίζω... κότερα ανεβαίνανε. Και ποι... Σας έχω γράψει το παράδειγμα, φίλος μου. Ανεβαίνουν πολιτικοί σε κότερα. Λοιπόν, φίλος μου που ήταν στη Φρουρά, παλιός καταδρομές, ήταν στη Φρουρά ένας πολύ μεγάλο επιχειρηματία. Ναι, ναι. Περίμενε επί μία ώρα και τρία τέταρτα υπουργός. Εκεί, πριν κάποια χρόνια. Μία ώρα και τρία χρόνια. Τέταρτα περίμενε, ναι, περίμενε. Έξω από το γραφείο του επιχειρηματία. Ντράπηκε ο άνθρωπος, μπήκε μέσα του, λέει, ξέρετε κύριε... Επιχειρηματία. Είναι ο απ' έξω ο κύριος που λέει, άστον τον, με τη λέξη που χρησιμοποιούν οι Έλληνες περισσότερο, δεν παθαίνει τίποτα. Αυτή ήταν η πραγματικότητα της χώρας. Γι' αυτό και εγώ χαιρέτησα και ενοχλήθηκαν μερικοί την επί της αρχής προσπάθεια που έγινε να μπει και μια τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο. Ότι δεν μπορούν κάποιοι να έχουν χτίσει ένα μαγαζί στον Αιγιαλό, γιατί αυτό είναι οι συχνότητες, να κόβουν χρήμα, να το χρησιμοποιούν ως μέσο πιέσεων, εκβιασμών ή οτιδήποτε, και να λένε και μετά να ενοχλούνται όταν κάποιος λέει: ελάτε εδώ, θα κάνουμε διαγωνισμό και πρέπει να πληρώσετε. Όποια προβλήματα και αν είχε ο διαγωνισμός και το πώς έγινε μετά. Όποιος λοιπόν το κάνει αυτό, προσφέρει υπηρεσία σε κάθε ηγεσία την οποία θέλει, γιατί και τελειώνω επαναλαμβάνοντας αυτό που είπα στην αρχή. Κανείς δεν πρέπει λοιπόν να είναι ή να νομίζει ότι είναι πιο δυνατός από την εκλεγμένη ηγεσία της χώρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις 2 λεπτών και μετά έχουμε άλλο έργο, φίλες και φίλοι. Πολύ σοβαρό έργο. Κυριάκος Μητσοτάκης, Κώστας Μπακογιάννης. Θα σας τα πω σε λίγα λεπτά, σε 2-3 λεπτά θα σας τα πω. Διαφημίσεις. Γίνεται χαμός με τα mail, φίλες και φίλοι, για τα μηνύματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για δείξτε πάλι την κάρτα, full frame, τη γνωστή κάρτα, το Anti-News, κύριε Καλογερνέ. Έχουμε μία ανοιχτή επίθεση, ίσως την πιο σφοδρή μέχρι τώρα. Κρατήστε εκεί την κάρτα. Είναι ίσως η πιο σφοδρή μέχρι τώρα επίθεση, φίλες και φίλοι, κατά του Μητσοτάκη, του Κυριάκου, της σύζυγου του, Μαρέβας Μητσοτάκη, και της Ντόρας Μπακογιάννη, από την ιστοσελίδα antinews.gr, γνωστή για την σαμαρικών πεπιθήσεων γραμμή της, και ασφαλώς αυτή η επίθεση ανάβει πολύ μεγάλη φωτιά στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, το antinews, που έχει ιστορία το antinews, με αποκαλύψεις, έχει δώσει και μάχες και τα λοιπά, δημοσιογραφικές, βάζει στο κάδρο, φίλες και φίλοι, όλη την οικογένεια Μητσοτάκη, παραθέτοντας ντοκουμέντα, συγκεκριμένα ντοκουμέντα, για τις στενές σχέσεις των εν λόγω πολιτικών προσώπων με τον Μίστερ Ζήμενς. Μιχάλης Χριστοφοράκος, μεγάλη προσωπικότητα. Κάποτε παρακαλούσανε πολιτικοί, υπουργοί και δεν ξέρω τι μπορεί και παραπάνω να τον δούνε για 5 λεπτά να πιούνε καφέ μαζί του κτλ. Παραθέτει λοιπόν το Anti-News ντοκουμέντα για τις στενές σχέσεις της οικογένειας Μητσοτάκη με τον κύριο Χριστοφοράκο και έχει και ρεπορτάζ και για τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη. Θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αγιάσει
αλλά το όχι και τόσο μακρινό παρελθόν του δεν τον αφήνει. Προσπαθεί βέβαια να αποτινάξει, γράφει το Αντινιούς, δεν είναι δικά μου αυτά, προσπαθεί βέβαια να αποτινάξει από πάνω του τη ρετσινιά της οικογενειοκρατίας, των ελιτίστικων σαλονιών που θεωρούν ότι το ελληνικό κράτος τους ανήκει κληρονομικό δικαίο, των σχέσεων με τη μηντιακή και την επιχειρηματική διαπλοκή, αλλά τα πρότυπα βαρύδια της αγίας οικογένειας, όπως σας τα λέω τα γράφει, τον κρατούν καθυλωμένο. Λέει διάφορα πράγματα, χαρακτηρίζει Μαρίες Αντουανέτες της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μπακογιάννη και την κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, μιλάει για τα πλυντήρια της Siemens και πολλά πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο. Θα πω κάτι. Υπάρχει επίσης σήμερα, μιας και μπήκαμε σε αυτό, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του κυρίου Καρτερού, το οποίο θέτει πολιτικά το ζήτημα για τη λειτουργία του ίδιου του πολιτεύματος και για το τι εκπροσωπεί ο ένας, τι εκπροσωπεί ο άλλος, ας πούμε. Και νομίζω ότι αξίζει, μιας και πολλές φορές και εσύ έχεις μνημονεύσει τον κύριο Καρτερό ως συνεργάτη σου παλιό, αξίζει κάποιος να ρίξει μια ματιά. Έχει μια άλλη προσέγγιση του θέματος. Μπορεί να συμφωνεί, μπορεί να διαφωνεί, δεν έχει σημασία. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Ανάση, θα έρθω σε σένα τώρα. Κύριε Λιάτσο, παρακαλώ. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης έχει προσπαθήσει στεναρά να ακολουθήσει την πολιτική του κυρίου Σαμαρά. Αλλά εδώ έχει έρθει σε μεγάλη αντιπαλότητα με τον Κώστα του Μπακογιάννη. Και μπορώ να σας πω ότι του δίνω και τα εύσημα. Δηλαδή, και κάποια στιγμή. Του Κώστα του Μπακογιάννη. Δηλαδή, σε δύο σημεία. Κάποια στιγμή είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η τρομοκρατία είναι μόνο αριστερή. Και έρχεται ο Κώστας ο Μπακογιάννης και του λέει: δεν υπάρχει αριστερή ή δεξιά τρομοκρατία. Υπάρχει τρομοκρατία και εκεί πρέπει όλοι να σταθούμε απέναντι. Και για να την νικήσουμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό με το να διχάσουμε τον κόσμο, αλλά πρέπει να τον ενώσουμε. Ήταν δηλαδή μια απάντηση, νομίζω, καταπληκτική. Μάλιστα. Και το δεύτερο, όταν απείλησε, εν πάση περιπτώσει εισαγωγικά, ο κύριος Μητσοτάκης στα στελέχη του ιδίως της τοπικής αυτοδιοίκησης να μην πάνε να παραστούν στα περιφερειακά, ο Κώστας ο Μπακογιάννης έσπασε, το πήγε και αργότερα βέβαια ακολούθησαν και οι άλλοι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Απλανίτου. Τρέμουν τις εκλογές. Τρέμουν τις εκλογές. Νέα Δημοκρατία. Κρατία και Πασόκ φοβούνται ευνηδιασμό από τον Αλέξη. Είναι το βασικό θέμα της Κόντρα Νιούς της Παρασκευής, φίλες και φίλοι, που ξημερώνει. Και να έχουμε μια ωραία Παρασκευή και ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Τρέμουν τις εκλογές Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Φοβούνται ευνηδιασμό από τον Αλέξη. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κινδυνεύουν να καούν από το πολύ ζέσταμα, αφού εδώ και τρία χρόνια παραμυθιάζουν τα στελέχη τους, προφητεύοντας προσφυγή στις κάλπες. Απάνω στο ζωνάρι, μείωση ανεργίας και ανάπτυξη 1,9% το 2018 προβλέπει η Κομισιόν και εμφανίζεται βέβαιη για δυναμική αύξηση των επενδύσεων και το 2019. Παράνομες συνταγογραφήσεις από κύκλωμα γιατρών, νοσηλευτών και φαρμακοποιών. Υπουργείο Εργασίας έχουν εκδοθεί 24.000 συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση. Φυλάκιση με αναστολή και πρόστιμο στον Τούρκο που μπήκε παράνομα. Σύμμαχοί μας οι άνθρωποι του Μόχθου, Αλέξης Τσίπρας στην Λίμνο και στη Λέσβο. Και το κεντρικό άρθρο της Κόντρα έχει τίτλο «Δεν μπορούν να ξεφύγουν από τη διαπλοκή και τη συναλλαγή». Αυτή είναι η Κόντρα News της Παρασκευής, φίλες και φίλοι. Και μια και λέτε γι' αυτό, κύριε Λιάτσο, να θυμίσουμε ότι υπάρχει και εκκρεμότητα της απάντησης για εκείνη την offshore η οποία χρηματοδότησε την εταιρεία της κυρίας Μητσοτάκη. Πόσα και το πρώτο θέμα. Αυτή 800.000 την κυρία Μητσοτάκη, τρεις μέρες μετά που συνεστήθη offshore και 1,5 εκατομμύριο στο συνεκδότη του, κυρίου, του πρώτου θέματος, τον κύριο Καραμίτσο, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος τα έβαλε ο άνθρωπος στην εταιρεία η οποία θα έκανε αύξηση με το κεφαλαίο. Δεν μου λέτε ποια περίοδο έγινε αυτή η καταβολή των χρημάτων στην κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη. Το 2017. Και δεν έχει βγει ανακοίνωση κάποια απάντηση πάνω στο θέμα, καμία. Όχι. Και είναι γνωστό και το όνομα της offshore. Δεν απαντάει ούτε ο επιχειρηματίας αν υπάρχει, μάλιστα, ούτε και η σύζυγος του κ. Μητσοτάκη. Παραμένει αναπάντητο και κανείς δεν ξέρει. Πάρα πολλά. Και είναι offshore. Δεν είναι σαν του κ. Γεωργιάδη που δεν ήταν offshore. Έτσι. Δεν ήταν offshore του κ. Γεωργιάδη. Ήταν η ξεχασμένη εταιρεία. Ήταν μια εταιρεία που είχε κλείσει. Δεν την είχε κλείσει. Δεν την είχε κλείσει. Λέει ότι έτσι, τον άκουσα στη δήλωσή του. Την άνοιξε το Φεβρουάριο του 2006 και την έκλεισε τον Ιανουάριο του 2016. Και επίσης δεν την κατέγραφε. Έτσι, στο πόθεν έσχεσαι δεν την έβαζε. Ενώ την είχε. Γιατί για να την βγάλει θα έπρεπε σε εφημερίδα Κυπριακή να δηλώσει ότι την κλείνω την εταιρεία. Μάλιστα. Για να μπορεί να είναι
νόμιμο. Άρα ήταν ανοιχτή η εταιρεία για 10 χρόνια, παράνομα και εσύ το γεγονός ότι δεν την κατέγραφε στο πόθεν έσχυση. Πάρα πολλά ερωτήματα. Εκ παραδρομής, λέει. Πάρα πολλά ερωτήματα στα mail. Πάρα πολλά ερωτήματα στα mail για τον κύριο Κρανιδιώτη. Θα διαβάσω ένα-δύο. Ρωτάνε, κύριε Κρανιδιώτη, αν εξακολουθείτε να έχετε επαφές με τον κύριο Σαμαρά και αν είστε βαλτός από τον κύριο Σαμαρά ή θα παραμείνετε, λέει, πατριώτης μέχρι τελευταίας θρανίδας κτλ. Ρωτήστε τον, λέει, άλλο ερώτημα. Λέει, εμείς, λέει, που ψηφίσαμε Χρυσή Αυγή και θέλουμε να τον ψηφίσουμε, αλλά φοβόμαστε μήπως είναι βαλτός από τη Νέα Δημοκρατία και ειδικά το Σαμαρά ως ανάγχωμα ή λαγός. Λοιπόν, έχω ένα προτέρημα. Συγγνώμη τώρα που τις διαβάζεις. Έχω ένα πλεονέκτημα. Όχι, ναι, αλλά... εγώ δεν φοβάμαι τις κρέσεις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Γι' αυτό και δεν ρωτάω ποτέ ποιοι είναι οι συνομιλητές μου. Ποτέ. Πάω στις εκπομπές χωρίς να δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Ακούστε, κύριε Λέτση. Είναι απλά τα πράγματα. Έχω ένα πλεονέκτημα. Εγώ γράφω πολύ. Μπορούν να δουν λοιπόν ότι αυτά που γράφω από την πρώτη φορά που δημοσιεύτηκε άρθρο μου το 1987 μέχρι σήμερα και μάλιστα νομίζω ήταν στο παρόν. Έτσι, στο του Μάκη Γκουρή, ναι. Ναι. Λοιπόν, και η σημερινή της Κύπρου, μέχρι και σήμερα εγώ λέω τα ίδια πράγματα. Ο κύριος Σαμαράς είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη και εγώ είμαι ο πρόεδρος της Νέας Δεξιάς. Εγώ ήμουν κοντά στην εξουσία, απομακρύνθηκα από αυτήν. Σχέσεις με τον Σαμαρά δεν έχετε? Σχέση, αν εννοείται κοινωνική, αν του στέλνω το Πάσχα Χριστούς Ανέστη, αν αυτό θεωρείται ότι, ότι είναι πολιτική σχέση. Αυτό είναι δηλαδή. Λοιπόν, αυτό και τίποτα άλλο. Αυτό είναι τίποτα άλλο. Έχουμε ο καθένας. Διότι εδώ ο καθένας έχει το δικό του δρόμο. Όχι, ακούστε, θα σας το πω πάρα πολύ απλά. Εάν συνέβαινε ποτέ αυτό το οποίο είπατε, έχουν το δικαίωμα να με εμπτύσσουν στο πρόσωπο όπου με βρουν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καθηγητή. Νομίζω πιο σαφής δεν μπορούν να είμαι να παρακολουθούν αυτά τα οποία λέω και αυτά τα οποία κάνω. Σας υποσχέθηκα ότι θα σας δώσω ρεπορτάζ για τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη και τον Κώστα Μπακογιάννη, για τον οποίο ακούσατε καλοκαιριστικά σχόλια και πολύ καλά λόγια από τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Βλονίτου. Δείξτε τη φωτογραφία των δύο ανδρών, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο ένας θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο άλλος τι θέλει να γίνει? Δήμαρχος της Αθήνας, φίλες και φίλοι. Το είχε η Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς πρώτο θέμα πριν από δύο Κυριακές. Πρώτο θέμα. Και σήμερα το αναπαράγουν ορισμένα σοβαρά site. Ουσιαστικά λοιπόν τι γίνεται εδώ πέρα? Τα θέλουν όλα. Ο Μητσοτάκης θέλει να γίνει πρωθυπουργός και ο Μπακογιάννης δήμαρχος της Αθήνας. Συμπαθείς άνθρωποι είναι και οι δύο. Δεν υπάρχει τίποτα σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά από μια οικογένεια να πιάνουν όλα τα πόστα, ας πούμε, τι θα γίνει? Είναι κανονική διαδικασία αυτή? Θα μου πείτε δημοκρατία έχουμε, δοκιμάζονται με εκλογές κτλ. Κάτι είπαμε και για την οικογενειοκρατία. Κάτι είπαμε και για την οικογενειοκρατία. Κάποτε. Ο ένας θέλει να γίνει πρωθυπουργός, δικαίωμά του, σαν τον πατέρα του. Ο άλλος θέλει να γίνει δήμαρχος Αθήνας προς το παρόν. Και πρωθυπουργός σαν τον παππού του. Και πρωθυπουργός σαν τον παππού του, προφανώς. Πέρα από την πλάκα, ακούστε. Ο Κώστας Μπακογιάννης είναι ένας σοβαρός άνθρωπος. Το γνωρίζω. Είναι ασόβαρος. Το γνωρίζω. Αλλά έχουμε μεγάλες διαφορές. Λοιπόν, έχουμε μεγάλες διαφορές υπαρκτές, αλλά θα σας έλεγα ότι δεν είναι φυσιολογικό σε μια χώρα να έχεις τόσους πολλούς ανθρώπους από τόσα ζώια που να είναι μέσα στην πολιτική. Θα μου πείτε, ο κόσμος ψηφίζει. Έτσι. Ναι. Αλλά δεν είναι υγιές για μια κοινωνία. Δηλαδή, ένα παιδί από την επαρχία, κύριε Κρανιδιώτη, κύριε Κέλλα, να δώσει εσάς που είστε και είμαστε για την ίδια πατρίδα. Ένα παιδί από την επαρχία δεν έχει, ας πούμε, και αυτό να πάρει μια ευκαιρία στη ζωή του να κάνει ένα άλμα, ένα βήμα μπροστά. Δηλαδή, πρέπει όλοι να είναι από τις γνωστές οικογένειες. Πρωθυπουργοί, δήμαρχοι μεγάλων δήμων, τεραστίων δήμων, όπως η πρωτεύουσα, η Αθήνα κτλ. Δεν πρέπει να δοθεί τόπος και στο ρε παιδί μου, σε αυτόν ο οποίος δεν κατάγεται από το γένος Μητσοτάκη, ας πούμε, λέμε τώρα, γιατί συζητάμε για τον Μπακογιάννη και τον Κυριάκο. Δήμαρχος Αθήνας. Έχει κλείσει. Ναι. Έχει κλείσει, δεν το ξέρετε εσείς που είστε και βουλευτές? Εγώ δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Έχει κλείσει. Βεβαίως και δεν το ξέρω. Έχει κλείσει ο Μπακογιάννης. Εσείς προ λίγο λεπτό είπατε ότι εγγράφει στην Κόντρα Νιούς πριν δύο εβδομάδες για να παράγεται από διάφορα site. Σήμερα να παράγεται παιδιά από διάφορα site. Αυτό σημαίνει ότι έκλεισε για υποψήφιση. Σας λέει το ρεπορτάζ το δικό μου, λέει ότι έχει κλείσει. Εγώ δεν σας λέω ότι δεν θα έγινε. Έγινε και συνάντηση οικογένειας τώρα. Συγγνώμη, κύριε. Έγινε και συνάντηση οικογένειας. Από ό,τι λέγεται, έχει μια συνάντηση στο Καρπενήσι το Σαββατοκύριακο. Έγινε και συνάντηση προχωρημένο το ρεπορτάζ του κύριου Πουλακίδα. Για πείτε τι έγινε. Συνάντηση στο Καρπενήσι. Στο Καρπενήσι τη οικογένεια όπου συζητήθηκε. Εμιλία, να υπενθυμίσουμε ότι οι σχέσεις των δύο ανδρών δεν ήταν καθόλου καλές. Μάλιστα, ο κύριος Μητσοτάκης δεν είχε πάει στο γάμο του κυρίου Μπακογιάννη. Α, ήταν ανοιχτός γάμος, έγινε ανοιχτός γάμος. Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω. Πρέπει να γίνει ανοιχτός γάμος για να πάει ο θείος, δηλαδή ο αδερφός της μαμάς. Ο θείος δεν πήγε στο γάμο όμως. Ο θείος δεν πήγε στο γάμο. Δηλαδή ήταν κλειστός ο γάμος, δεν ήταν καλεσμένος ο θείος. Αυτό θέλετε να πείτε? Παρακαλώ, κύριε Μητσογιάννη. Εγώ δεν θα μιλήσω τώρα. Εσείς μιλήσετε. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Το αν θα είναι δήμαρχος λοιπόν ή όχι ο υποψήφιος δήμαρχος ο Κώστας ο Μπακογιάννης, εγώ δεν μπορώ να σας το πω. Δεν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση, ούτε έχει
γίνει τέτοια ενημέρωση από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά μην ξεχνάτε ότι οι υποψήφοι δήμαρχοι στην Αθήνα. Εσείς το βλέπετε σωστό από μία οικογένεια, ο ένας να πηγαίνει για πρωθυπουργός και άλλος για δήμαρχος της Αθήνας. Είναι κανονικό πράγμα αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, θέσεις οι οποίες... Δηλαδή η περιφέρεια Καρπενησίου είναι μικρή, ας πούμε, για τον κύριο Μπακογιάννη. Κύριε Λιάτσο, δεν είναι μικρή. Θα πιάσουμε όλα τα πόστα, δηλαδή θέλουμε να πιάσουμε όλα τα πόστα. Δηλαδή, αν είναι περιφέρεια Καρπενησίου, δεν είναι μεγάλη. Σας λέω, αν σας ενοχλεί σαν Έλληνα πολίτη, να είναι από την ίδια οικογένεια, ο ένας να πάει για πρωθυπουργός και ο άλλος για δήμαρχος της Αθήνας. Ακούστε να πείτε, αυτά τα αποφασίζει ο ελληνικός λαός. Δεν αποφασίζει. Εσάς σας ενοχλεί, αυτό το βλέπετε κανονικό. Και εγώ έβαλα υποψηφιότητα πρώτη φορά για βουλευτή το 2012 χωρίς να κατάγομαι από πολιτική. Δεν μου απαντάτε πάντως. Ο λαρισαϊκός λαός δεν μου απαντάτε. Δεν απαντάτε. Μα τι να απαντήσω επί υποθετικής ερωτήσεως. Έχουμε μια υποψηφιότητα για το Δήμο Αθήνας επίσημη από τον Γιώργο τον Παντούλη, ναι, τον Δήμαρχο Αμαρουσίου. Αυτό είναι δεδομένο μέχρι στιγμής. Μην ξεχνάτε ότι στις προηγούμενες εκλογές από τη Νέα Δημοκρατία κατεβήκαν 2-3 υποψήφοι. Αν κατεβεί ο Κώστας Μπακογιάννης για το Δήμο της Αθήνας, θα μου πείτε τι θα κάνει τώρα Μπακογιάννη, που έχει και μηχανισμό στην Αλφα Αθηνών πολύ μεγάλο. Και είναι αξιοπρεπέστατη η κυρία Μπακογιάννη. Θα πάει, λέει, βουλευτή στα Χανιά. Θα έχουμε βουλευτήνα στα Χανιά της Νέας Δημοκρατίας την τώρα. Θα δούμε τι θα γίνει με το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να κερδίσει να γίνει και πρωθυπουργός. Και αν γίνει και πρωθυπουργός, να είναι και καλός πρωθυπουργός. Αυτή είναι η ευχή μου. Και θα έχουμε υποψήφιο για το Δήμο της Αθήνας το γιο της Ντόρας, τον Κώστα Μπακογιάννη. Γιατί δεν είχαμε πρωθυπουργό το γιο του Ανδρέα Παπανδρέου, τον Γιώργο Παπανδρέου? Και ήταν κανονικό πράγμα αυτό. Και τα είδαμε τα χάλια μας. Και τα είδαμε τα χάλια μας. Τα είδαμε με τον Γιώργο Παπανδρέου τα χάλια μας. Ποια χάλια, κύριε Λιάτσο? Μας πήγε στο Καστελόριζο. Ποια χάλια, κύριε Λιάτσο? Τώρα με προκαλείτε, κύριε Λιάτσο, και εμένα. Για μισό λεπτό, κύριε Λιάτσο. Θα κάνω σύνδεση, παρακαλώ. Όλους θα τους περάσω, κύριε. Για ένα λεπτό θα κάνω μια σύνδεση πολύ σύντομη. Ζητώ συγγνώμη από όλους. Πάω τηλεφωνικά. Λίγο μετά. Θα σας δώσω να πείτε ό,τι καλό θέλετε για τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου. Να πείτε τα καλύτερα. Λοιπόν, την πραγματικότητα θα πω. Θα πείτε εσείς τη δική σας πραγματικότητα. Νότης Μαριάς, ανεξάρτητος βουλευτής, έκανε μία παρέμβαση προς τον πρωθυπουργό του Βελγίου, ο κύριος Μαριάς, και είχαμε μία καταπληκτική δήλωση του Βέλγου πρωθυπουργού προς την Ελλάδα για τις τουρκικές απειλές. Καλησπέρα, κύριε Μαριά. Καλησπέρα, σας ακούμε. Σε εσάς και στους φίλους τηλεθεατές μας. Σας ακούμε. Λέω καλησπέρα σε εσάς. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κοιτάξτε, ήρθε ο κύριος Μισελ, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, για συζήτηση με τους ευρωβουλευτές. Του έθεσα τα ίδια ερωτήματα που έθεσα και στις 17 Απριλίου στον κύριο Μακρόν και του ζήτησα να εκφράσει τη συμπαράστασή του στην πατρίδα μας έναντι των τουρκικών απειλών. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον. Ο ίδιος είπε και επανέλαβε και επιβεβαίωσε την αλληλεγγύη του Βελγίου προς την Ελλάδα, μια αλληλεγγύη που έχει εκφραστεί και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ναι, ναι. Θα έλεγα λοιπόν ότι σιγά σιγά οικοδομούμε στο εξωτερικό όσο μπορούμε μια διεθνή στήριξη της πατρίδας μας απέναντι στις απειλές του Ερντογάν και της Τουρκίας. Βεβαίως, έχετε είναι πολύ δίκιο. Είναι ένα μήνυμα σημαντικό και από το Βέλγιο προς την Τουρκία, προς τον Ερντογάν. Και φυσικά όλα αυτά εντάσσονται στην δημιουργία διεθνών στηριγμάτων, γνωρίζοντας πάντοτε ότι φυσικά πρέπει κυρίως να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις, αλλά φυσικά όταν έχουμε διεθνή στηρίγματα αυτό είναι κάτι πολύ Μάλιστα. σημαντικό σε μια δύσκολη στιγμή, σε μια φάση που ο Ερντογάν παραμένει επιθετικός. Κύριε Μαριά, κάνετε πολύ καλή δουλειά και μπράβο σας και για αυτή την παρέμβαση που έχουμε τη δήλωση του Βέλγου Πρωθυπουργού. Μπράβο για αυτό που κάνει, ναι, κύριε Καρνιώτη. Θέλω απλά να κάτι, γιατί δεν το συνηθίζουμε στην Ελλάδα δυστυχώς, ναι, ναι, αλλά ναι. Εγώ θέλω να συγχαρώ τον Νότι, τον Μαριά, θερμά για αυτά τα οποία κάνει. Έχει μια υποδειγματική πατριωτική στάση στην Ευρωβουλή. Τα παρακολουθώ όλα και είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους. Αυτό το οποίο κάνει. Κύριε Μαριά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Κραγιώτη για τα καλά του λόγια και εσάς. Ναι. Και να πω ότι θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Στις 14 Μαΐου υπάρχει συνάντηση δική μου και των Ευρωπαίων αντιφεντεραλιστών με την κυρία Μέη στην πρωθυπουργική κατοικία στο Λονδίνο. Ναι, ναι. Και θα συνεχίσουμε αυτή την πολιτική. Την να είστε καλά, κύριε Μαριά. Να παίζουμε εθνική Ελλάδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε χαμός, φίλες και φίλοι. Αν ήταν 17 δημιουργίες στην Μυτιλίνη, στη Λέσβο, όπου πήγε ο Πρωθυπουργός μία να για κάθε ώρα διαπραγμάτευση εκεί στο περιφερειακό, έγινε χαμός, βγήκε μία πολύ ωραία ανακοίνωση από την κυρία Μαρία Σπυράκη. Πού είναι αυτή, την έχω κάπου εδώ, την έχω. Ναι. Το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας ειλικρινά ευχαριστεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
για τη διόρθωση ως προς τον ακριβή αριθμό των δημιουργιών που έχουν επιστατευτεί για την προστασία του Πρωθυπουργού, διότι βγήκε η κυρία Σπυράκη χθες και είπε ότι θα είναι 17 δημιουργίες εκεί. Αυτό λέει που εμφανώς δεν αντιλαμβάνεται ο κύριος Νίκος Τόσκας, λέει η κυρία Σπυράκη. Είναι το πρόβλημα ότι δεν έγκυται στο ότι οι κλούβες είναι 7, 9 ή 17, αλλά ότι ο Πρωθυπουργός χρήζει πλέον της παρουσίας εκατοντάδων αστυνομικών των ΜΑΤ που διατάζονται να τον προστατεύουν από τις διαμαρτυρίες των πολιτών για τις πολιτικές του. Και αυτός, μας συγχωρείς, ο κύριος Τόσκας, που θα τον στεναχωρήσουμε, δεν είναι fake news. Είναι η θλιβερή πραγματικότητα που προκάλεσαν τα κατορθώματα της κυβέρνησης στην οποία ανήκει, κυρία Βλονίδου. Καταρχήν είναι ψευδής αυτή η ανακοίνωση στο γεγονός ότι ήταν 17 δημιουργίες. Ναι, ναι. Να σας θυμίσω ότι για τη Ρόδο είχαν πει ότι η κυβέρνηση πάει για διακοπές για το αναπτυξιακό σχέδιο που μίλησε ο Πρωθυπουργός στη Ρόδο. Είχαν πει αυτό το πράγμα, ότι πάει διακοπές η κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, ο αριθμός ήταν καταρχήν υπάρχουν 2 δημιουργίες για το προσφυγικό, πάντα εκεί, έτσι λόγω των αναγκών. Πήγανε 3 να αντικαταστήσουν τις άλλες 2 και μία παραπάνω. Και εν πάση περιπτώσει και άλλες 2 που προσθέθηκαν μετά τα γεγονότα της 27 Απριλίου. Οι οποίες έχουν να κάνουν και για την ασφάλεια των κατοίκων και όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν με τους ακροδεξιούς εκεί και τους πρόσφυγες. Αυτή είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα θέλει να δείξει έχουν γίνει 14 περιφερειακά συνέδρια, έτσι. Όλα ήταν άψογα, έτσι, ειρηνικά, με τον κόσμο να συμμετέχει. Βγήκε πολλοί κόσμο στον δρόμο σήμερα στη Μυτιλίνη και διαδηλώσανε. Ναι, είχαν κλείσει όλα τα μαγαζιά. Υπάρχει δυσαρέσκεια. Υπάρχει είναι πολύ στεναχωρημένοι για το ΦΠΑ. Ναι. Και για το προσφυγικό. Υπάρχει πρόβλημα. Έχει κουραστεί ο κόσμος παρόλο που αγκάλιασε τους πρόσφυγες. Έτσι, μάλιστα τιμήθηκε και στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη διεθνώς για την αλληλεγγύη που έδειξε. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει κόπωση. Υπήρχε και αυτό το θέμα με το ΦΠΑ που όμως υπάρχει η δέσμευση του Πρωθυπουργού. Έτσι, καταρχήν να μιλήσουμε για το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο όμως είπε στην ομιλία του ότι δεν αρκεί δηλαδή το να έχουν οι νησιώτες φθηνές μεταφορές. Αλλά πρέπει αυτό να συνοδευτεί και με τα καύσιμα, έτσι, όσον αφορά τα καύσιμα, να μην έχουν επιπλέον καύσιμα σε σχέση με την υπηρετική Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, αναγκαστήκαμε να πάμε σε αυτό το μέτρο. Ήταν μέτρο το οποίο προήλθε από την προηγούμενη κυβέρνηση που είχε δεσμευτεί με τον κύριο Χαρδούβελη. Λέτε ψέματα, κύριε Αυλονίδη. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε... Ήταν επιλογή σας, κύριε Αυλονίδη, η άρση του ΦΠΑ, ναι ή όχι. Θα παρακαλούσα να αντρέψετε στο Google να βρείτε. Ήταν επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης. Ήταν επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης, κύριε Αυλονίδου, η αύξηση του ΦΠΑ, ναι ή όχι. Ήταν επιβολή των δανειστών. Κύριε Λιάτσο, με επιτρέπετε να σας αποδείξω σε δευτερόλεπτα πώς τα ψέματα των ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ δεν έχουν κανένα τελειωμό. Στις 16 λοιπόν Τετάρτου του 2018, ακούστε λοιπόν, κύριε Αυλονίδου, ποια είναι η αλήθεια. Κύριε Κέλλα, ακούστε μισό λεπτό, άμα επιτρέπετε. 16 λοιπόν Τετάρτου του 2018, κύριε Αυλονίδου, και σταματήστε να λέτε ψέματα, γιατί κάποτε μας λέγατε για αυταπάτες. Αλλά πλέον είναι συνειδητές οι απάτες σας. Ακούστε λοιπόν τώρα. Ακούστε. Ακούστε, κύριε Αυλονίτου, λοιπόν, ποιο είναι το ψέμα σας που λέτε στους ανθρώπους των νησιών που σας ακούνε. Ο κύριος Μοσχοβησή, κύριε Λιάτσο, στις 16 Τετάρτου 2018, και το έχω μπροστά μου. Τώρα, τον Απρίλιο. Ακριβώς. Πριν από μερικές μέρες, πριν από 20 μέρες, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή μας, του κύριου Ανδρουλάκη, ξέρετε τι είπε. Και στο διαβάζω λέξη προς λέξη. Οι ελληνικές αρχές, λέει ο κύριος Μοσχοβησή, ο κατά τα άλλα αρεστός στην κυβέρνηση, έχουν την ευθύνη για τη φορολογική πολιτική και για το καθεστώς ΦΠΑ στα νησιά που πλήττονται από τη μεταναστευτική κρίση. Τι μας λέει λοιπόν ο κύριος Μοσχοβησή, με απλά λόγια, ότι είναι επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης η αύξηση του ΦΠΑ, δεν έχει επιβληθεί από τους εταίρους δανειστές, αλλά οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ επέλεξαν με δική τους απόβαση να αυξήσουν το ΦΠΑ στα ελληνικά νησιά, κυρία Αυλονίτου. Και όχι μόνο. Σταματήστε λοιπόν τα ψέματα, σταματήστε να λέτε αυτά τα παραμύθια. Και εγώ, κύριε Λιάτσο, μου επιτρέπετε, γιατί δεν έχω μιλήσει σχεδόν καθόλου, είδα τον Πρωθυπουργό σήμερα να γυρίζει την πλάτη στους Έλληνες πολίτες. Δεν είδα τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει να ακούει τα παράπονα από την πολιτική του στους ανθρώπους της Μυτιλίνης. Δεν είδα τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει να αφουγκράζεται την αγωνία των ανθρώπων τόσο από την αύξηση του ΦΠΑ όσο και από το προσφυγικό. Είδα έναν Πρωθυπουργό κρυπτόμενο, έναν Πρωθυπουργό ο οποίος βρισκόταν εν μέσω πλειάδας αστυνομικών να τον προστατεύουν και να με περισσό θράσος, θα μου επιτρέψετε να πω, να πάει στην Λέσβο, στη Μυτιλίνη
και να πάει να πει στους Έλληνες εκεί πέρα, στους Έλληνες πολίτες, για τη δίθεν καθαρή έξοδο της χώρας το καλοκαίρι από το μνημόνιο. Αντί να πάει εκεί και να απολογηθεί για τα πεπραγμένα του, αντί να πάει να απολογηθεί για τη συνειδητή αύξηση του ΦΠΑ και να απολογηθεί για την κατάσταση που υπάρχει στη Μόρια, πήγε ο Πρωθυπουργός εκεί πέρα χαμογελώντας με το γνωστό χαμογελάκι του για να πάει να πει στους Έλληνες πολίτες το παραμύθι της δίθεν εξόδου το καλοκαίρι από το μνημόνιο. Λίγη ντροπή, τίποτα άλλο. Εγώ από τη μεριά του πατέρα μου κατάγομαι το σκουτάρι της Μυτιλίνης. Για μένα λοιπόν έχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν θέλετε. Γιατί έχω φίλους, έχω συγγενείς. Ναι, ναι. Είναι απαράδεκτο να γίνει όλη αυτή η συζήτηση και να μην λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Η Μυτιλίνη αυτή τη στιγμή πήγε ένα συνεργάτη μου, συνάδελφο, για ένα επιστημονικό συνέδριο και του ζήτησε να πάει να κάνει μια βόλτα και να δει τι γίνεται πέρα από αυτά που μαθαίνω εγώ με ανθρώπου εκεί. Στη Μυτιλίνη έχει μετακομίσει ένα μέρο τη Χαβούζα των Εξαρχείων. Η τύχη είναι γεμάτη από συνθήματα του τύπου Έλληνα δεν γίνεσαι καταντά, τσακίστε του φασίστε, Έλληνε είστε και φαίνεστε. Λοιπόν, κυκλοφορούν διάφοροι δίθεν αλληλέγγυοι, άπλητοι, οι οποίοι πολλέ φορέ μαζί με αλλοδαπού απειλούν κατοίκου που έχουν τολμήσει να εκφράσουν αντιρρήσει για αυτό το οποίο συμβαίνει. Λοιπόν, εγώ ελπίζω λοιπόν, οι οποίοι προσέξτε, αυτοί οι μουσαφιρέ που μας έχουν έρθει εκεί πέρα, πλέον η στριπτική πλειοψηφία, δεν προέρχονται από χώρες που είναι σε πόλεμο, δεν δικαιούνται, δεν είναι πρόσφυγες, είναι άντρες από 18 μέχρι 35-40, εγκληματικότητα έχει ανέβει και σας μιλάω για εκβιάσεις και προπυλακισμούς και απειλές σε βάρος Ελλήνων, έχει καταστραφεί η τοπική κοινωνία και έχει πάθει μεγάλη ζημιά η τοπική οικονομία. Μάλιστα. Ελπίζω λοιπόν ο Πρωθυπουργός να πήρε μια πραγματική μυρωδιά των αποτελεσμάτων της πολιτικής, την οποία δυστυχώς έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, της πολιτικής του ανοίξαμε και σας περιμένω και να λάβει μέτρα. Διότι ακόμα και αν εκραγεί κύριε Αυλονίκη ή οτιδήποτε άλλο, θα έρθει η ώρα των εκλογών και θα τρίβουμε τα μάτια μας. Μετά να μην παραπονιούνται κάποιοι για το ποιοι είναι οι πραγματικοί στρατολόγοι κάποιων άλλων, τους οποίους μισούν και δεν θέλουν να τους βρίσκουν μπροστά τους. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μαρία από Χαλάνδρη, μας λέτε, δεν θα πείτε τίποτα για την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στα νησιά μας, δεν λέμε. Λέμε και για την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα, ξεκίνησα και έτσι, έπαιξα και ένα πολύ μικρό απόσπασμα από την ομιλία του και συζητάμε και αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Μανώλης από την Νίκη απευθύνεται στον κύριο Κρανιδιώτη και λέει: τι έχετε να πείτε για τις δηλώσεις της Ντόρας για τις υιοθεσίες. Α, το θέμα αυτό. Σημειώστε την ερώτηση, θα το πείτε μετά. Η κυρία Αρετή από τη Νέα Φιλαδέλφια, δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα εκτός από τα κουτσομπολιά για Μαρέβα. Καταρχήν δεν είναι κουτσομπολιά, υπάρχουν και άλλα θέματα, αλλά υπάρχουν και θέματα που αφορούν και την σύζυγο του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Γιάννης από το Ήλιον λέει γιατί ο κύριος Τσίπρας πήγε στο νησί με 10 δημιουργίες αστυνομικούς. Παρακαλώ. Κύριε Λιάτσο, απλώς διαβάζω από το ΣΑΙ την κατάργηση για το mail Χαρδούβελη. Ναι. Έχει όλα τα ΣΑΙ, όλο το ίδιο. Ναι. Την κατάργηση των μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ που ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου. Ήταν μέσα στο mail Χαρδούβελη. Υλοποιήθηκε, κύριε Αυλονίκου, το mail Χαρδούβελη. Κύριε Αυλονίκου, γιατί συνεχίζετε το ψέμα. Υλοποιήθηκε το mail Χαρδούβελη. Ο κύριος Μοσχοβησή έρχεται και σας λέει. Μα λέτε ψέματα, κύριε Αυλονίκου. Λέτε ψέματα, κύριε Αυλονίκου. Στον κύριο Στρατούλη είπαμε. Κύριε Στρατούλη. Καταρχήν, για να σπάσω αυτό το κλίμα. Θέλω να σας πω ότι είναι και 12 και σε 2 λεπτά θα πάω σε διαφημίσεις. Ναι, σε 2 λεπτά θα κάνω. Ναι. Το πρώτο, θέλω να αναδείξω κάτι που δεν υπόθηκε στην εκπομπή. Ακόμα, δεν έχει τελειώσει η εκπομπή. Ακόμα τουλάχιστον, ναι, ναι, για την απόφαση που πάρθηκε για τον Τούρκο. Τώρα θα πάμε μετά τις διαφημίσεις. Μην τα ανοίξετε τώρα, θα πάμε μετά τις διαφημίσεις. Το δεύτερο, τώρα κοιτάξτε τα νησιά και κυρίως η Λέσβος. Γιατί εμείς είμαστε κράτος δικαίου τουλάχιστον. Πολύ μεγάλα προβλήματα με το ΦΠΑ. Με την κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ από την 1η του Ιούλη. Ευθύνες υπάρχουν και στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, γιατί στο mail Χαρδούβελη αναφερόνταν ότι εάν δεν βγουν κάποιοι δημοσιονομικοί όροι, τότε θα εξεταστεί η μείωση, να καταργηθεί η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά, αλλά ευθύνεται πάρα πολύ και εγκληματικά θα έλεγα και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ που πρόκειψε από τις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015. Διότι παρότι ο κύριος Τσίπρας προεκλογικά, τότε που ήμουν και εγώ στον ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ, είχε πάει στη Ρόδο και είχε πει ότι για εθνικούς λόγους δεν υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί ο μειωμένος ΦΠΑ και μάλιστα είχε πει προς τους δανειστές, αν το θυμάστε, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, για το συγκεκριμένο λόγο του μειωμένου ΦΠΑ που έπρεπε να μείνει, δυστυχώς, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ήρθε, συνυπέγραψε και νομοθέτησε την κατάργησή του από 1η Εβδόμου του 2018.
Είναι πρόβλημα αυτό. Πολύ μεγάλο για την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Καμένος θα παραιτηθεί το εάν ψηφιζόταν η μείωση. Όπως συνήθως έλεγε, θα παραιτηθεί με το καθετή. Εγώ ασκώ κριτική και στις κυβερνήσεις Σαμαρά Βενιζέλου, που με το Μάρι Χαρδούβελη άνοιξαν την όρεξη. Δεν υπήρχαν ίδιες προσφυγικές ροές τότε, κύριε Στρατούλη. Ήταν τελείως διαφορετική κατάσταση. Που το υλοποίησε. Το δεύτερο που θέλω να πω, έχουν πρόβλημα. Πραγματικά έχουν πρόβλημα με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων τα νησιά. Γι' αυτό ούτε τα εξάρχεια φταίνε, ούτε κάποιοι άλλοι αλληλέγγυοι φταίνε. Γι' αυτό φταίει η συμφωνία. Αγαπητέ Δημήτρη, η μη κοιωτή είναι. Όλοι αυτοί οι περίοδοι μαζευτήκαν εκεί με 1.700 ευρώ το μήνα και διαλύουν το νησί. Τι είναι όλοι αυτοί, από πού ήρθαν? Ευθύνεται αποκλειστικά η συμφωνία που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία και φυσικά η ελληνική κυβέρνηση που τη συνυπέγραψε, που μετέτρεψε τα νησιά, γιατί όπως ξέρετε, με βάση αυτή τη συμφωνία, όποιοι μπαίνουν στα νησιά δεν απαγορεύεται να μετακινηθούν στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να μπαίνουν. Σε αποθήκες, να φυλάμε τη χώρα καταρχήν. Σε αποθήκες. Να μην του αφήνουμε να μπαίνουν. Να τελειώσω εγώ και μετά θα πεις τη γνώμη σου. Λέω λοιπόν ότι με βάση αυτή τη συμφωνία τα νησιά έγιναν, τα νησιά και κυρίως τα τέσσερα νησιά, η Λέσβος, η Χίος, η Κος και η Σάμο, έγιναν αποθήκες ανθρώπινων ψυχών και ανθρώπινων σωμάτων. Γιατί η κατάσταση αυτή δεν είναι μόνο πρόβλημα για τους νησιώτες και οι ίδιοι πρόσφυγες. Ξέρετε ότι είναι διπλάσια από όσους χωράνε μέσα αυτά τα hot spot και τα κέντρα στα οποία μένουν. Και είναι μια κατάσταση και για αυτούς απάνθρωπη. Επομένως, αυτή η συμφωνία πρέπει να καταργηθεί, μάλιστα, πρέπει να αλλάξει. Ευχαριστώ όπως πολύ, πρέπει να αλλάξουν και οι συνθήκες του Δοβλίνου, με βάση τις οποίες η χώρα μας θεωρείται χώρα εισαγωγής, προσφύγων και μεταναστών. Σωστή. Και μετατρέπονται η χώρα μας σε φυλακή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, με όλα τα προβλήματα που δημιουργεί. Και είναι πολύ ενοχλητικό για μένα που είχα δώσει μάχη από τον Ηνιαίο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήμασταν όλοι μαζί και λέγαμε ότι πρέπει να καταργηθούν οι μηχανισμοί καταστολής και τα ΜΑΤ. Είναι ντροπή το σημερινό πρωθυπουργό να τον φυλάνε τόσες δημιουργίες ΜΑΤ και άλλες τόσες να κυνηγάει το λαφαζάνι εμένα και άλλα στελέχη της ΛΑΕ που δίνουμε τη μάχη για τα λαϊκά δικαιώματα και για τους πληστηριασμούς. Διαφημίσεις 2 λεπτών. Ο κύριος Θανάσης λέει το εξής στο mail του, τον ευχαριστώ πάρα πολύ που του έστειλε. Ξέρουμε ότι το πολιτικό σύστημα και ιδίως Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είναι βουτυγμένα στα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Όπως μια αριστερή κυβέρνηση επιτρέπεται να λέει ότι βγάζει τη χώρα από τα μνημόνια και μετά από 130 μέρες την 1η-1η του 19 να κόβει συντάξεις 18%, ενώ 2,5 χρόνια τώρα κατηγορεί τις προηγούμενες κυβερνήσεις για περικοπές συντάξεων. Θέλω να ρωτήσω το πάνελ σου αν αυτό είναι σκάνδαλο ή όχι και ελπίζω να διαβάσει απόψε αυτό το μήνυμα που απασχολεί 2 εκατομμύρια συνταξιούχους. 2,5. 2.560.000 συνταξιούχους. Τα ξέρει ο κ. Γιατί αυτές τις μέρες δυστυχώς ολοκληρώνεται ο υπανυπολογισμός των συντάξεων για να είναι έτοιμοι να μειώσουν τις συντάξεις κατά 18-25% μαζί με τα οικογενειακά 25% από 1η-1η-19. Αυτές τις μέρες επίσης να σας αποκαλύψω ότι ετοιμάζεται η υπουργική απόφαση με την οποία θα καταργηθεί οριστικά δυστυχώς το ΕΚΑΣ για 200.000 συνταξιούχους. Απλώς δεν αφορά 2,5 εκατομμύρια, έτσι δεν αφορά. Προσωπική διαφορά δεν έχουν όλοι. Και οι συντάξεις κάτω από 760.000 συντάξιούχους. Κάτω, μπράβο, για να μην λέμε εδώ πέρα, γιατί λέτε πολλά, κύριε Στρατούλη. Την προηγούμενη φορά πήρατε τη θέση της κυρίας Σπυράκη στο ποιος πόσοι φυλάνε τον Πρωθυπουργό. Και ο Πρωθυπουργός και οι βουλευτές και όλοι δεν έχουμε ανάγκη. Βγαίνουμε έξω ελεύθερα στον κόσμο και ο κόσμος μας αγαπάει. Αλλά δεν είναι ντροπή να υιοθετείτε τη θέση της κυρίας Σπυράκη. Αυτό έχω να πω. Τώρα, επειδή λοιπόν λέτε και ψέματα, και ψέματα και τελειώνω, έτσι αφορά η προσωπική διαφορά, αφορά πολύ λιγότερους, εντάξει. Όπως είπατε και ψέματα για το θέμα της ανεργίας, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά και το ξέρετε, ακόμα και η ΓΕΣΕ το έχει βγάλει, ότι κάθε χρόνο η ανεργία με την καλύτερη ανάπτυξη μπορεί να πέσει 2,5% κάτω. Τελικά, λοιπόν, κύριε Λιάτσο, εκτός από τον Δημήτρη τον Καμένο που τον έστειλε στην Νέα Δημοκρατία, παρακαλώ, κύριε Στρατούλη. Ένα σχόλιο πρέπει να κάνω. Σε λίγο θα έρθω, κύριε Στρατούλη. Μισό λεπτό, γιατί πήρατε το λόγο πριν. Εγώ θέλω να διαβάσω μερικά μηνύματα. Μετά θα έρθω. Πρέπει να πω ότι με την κυρία Σπυράκη και την Νέα Δημοκρατία αγκαλιά. Θα έρθω σε ένα λεπτό. Ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που μαζί ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο. Θα έρθω σε ένα λεπτό. Μετατρέποντα το περήφανο όχι του ελληνικού λαού σε ταπεινωτικό όχι. Παρακαλώ πάρα πολύ. Να του χαίρονται και να είναι αγκαλιά μαζί. Κύριος Βασίλης από Παπάγου. Ισχύει, κύριε Λιάτσο, ότι ο Δραγασάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ σκέφτονται την τροποποίηση του νόμου Κατσέλη όσον αφορά τους εγγυητές? Ναι, ισχύει. Δηλαδή, αν κάποιος έχει απαλλαχθεί,
ο οφειλέτης απαλλάσσεται και ο εγγυητής. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε έρθει ο κύριος Δραγαστάκης και απάντησε σε μία ερώτηση. Ναι, ναι. Δείξτε τον κύριο Πουλακίδα. Απάντησε σε μία ερώτηση, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιανού βουλευτή ήταν και είπε, νομίζω ήταν ο κύριος Κουτσούκος, δεν το θυμάμαι όμως, μπορεί να λάψει. Και είπε ο κύριος Δραγασάκης ότι εξετάζει τη ρύθμιση για να μπορέσει να επεκταθεί και η κάλυψη του δημοσίου στους εγγυητές. Δηλαδή τα χρήματα του που, είναι που προβλέπει το δημόσιο και υπάρχει στον προϋπολογισμό και είναι για αυτούς που δεν έχουν να πληρώσουν δάνειο, να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση ακόμα και οι εγγυητές. Η κυρία Ελένη από Κεσαριανή. Το θέμα των εγγυητών γίνει γενικά πολύ μεγάλο ζήτημα και πολύ τεράστιο. Κάθε μέρα έχω πολλά μηνύματα πάνω. Κυρία, νομίζω με την κυρία Μπακογιάννη ήταν η συζήτηση. Με την κυρία Μπακογιάννη. Παρατηρώ. Την προηγούμενη Παρασκευή. Λέει η κυρία Ελένη από Κεσαριανή, παρατηρώ ότι η κυρία Αυλονίτου δεν απαντάει στις υποσημειώσεις του κυρίου Καρανικόλα. Να απαντάει παρακαλώ. Δεν το πω να απαντάει. Ο κύριος Ανδρέας από Βερολίνο. Με γκρουπ του Καρανικόλα. Κύριε Ανδρέα από Βερολίνο, το μήνυμα είναι προσωπικό. Αναφέρεστε στην κυρία Σπυράκη. Το θεωρώ απαράδεκτο το μήνυμα που γράφετε για την κυρία Σπυράκη. Την οποία έτσι κάνουμε την κριτική, πρέπει να τις κάνουμε. Αλλά αυτό το μήνυμα είναι απαράδεκτο και δεν μπορώ να το διαβάσω. Εσάς θα σας άρεσε να διαβάσω ένα μήνυμα για εσάς που να λέτε αυτά που λέτε για την κυρία Σπυράκη. Έλεος. Κύριος Παύλος από Λονδίνο. Μπράβο, να αφήσετε ήσυχο τον Γιώργο Παπανδρέου, λέει ο κύριος Παύλος από το Λονδίνο. Να και γκρούπι του Γιώργου. Ο κύριος Γιάννης από τα Λιώσια λέει: το κακό με την Ευρώπη είναι ότι σε εμάς δίνουν τις ευχές και στον Ερντογάν τα Euro, γι' αυτό έχει σηκώσει κεφάλι. Και εκφράζει τα συλληπιτήριά του για τον Γιώργο Κουρί. Ο κύριος Κώστας από Κολωνό, είναι δυνατόν να πήγαινε στη Μυτιλίνη και να τα βρήκανε όλα καλά, αφού βέβαια αυτοί μένουν, λέει, στην πολιτεία. Τι ανάγκη έχουν. Ο κύριος Θανάσης από Ήλιον λέει: είστε τρεις δημοσιογράφοι και κανένας δεν υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ, με το γνωστό χιούμορ. Ο κύριος Θανάσης από το Ήλιον. Κύριε Λιάτσο, μπορώ για μισό λεπτό να πω μία κουβέντα, γιατί κυρία Κιάλα, έχετε το λόγο. Έχουμε το λόγο, λοιπόν. Ναι. Για ποιο θέμα θέλετε να αναφερθείτε, γιατί ήθελα να σχολιάσουμε λίγο το θέμα της Μυτιλίνης καταρχήν. Έτσι, παρακαλώ. Που ήταν ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός σήμερα πήγε στη Μυτιλίνη για να δρέψει τους καρπούς των κόπων του και των αγώνων του, τη πολιτική την οποία εφαρμόζει από το 2015 στο μεταναστευτικό, και βεβαίως πήγε φρουρούμενος από εκατοντάδες αστυνομικούς των ΜΑΤ, τα οποία προεκλογικά υπόσχονταν ότι θα διαλύσει. Έτσι. Αυτό είναι το ένα βασικό. Δεύτερον, είδε την κατάσταση την οποία συνάντησε στη Μυτιλίνη ως αποτέλεσμα της πολιτικής την οποία άσκησε. Είδε τη μεγαλύτερη διαδήλωση σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης η οποία έγινε ποτέ στη Μυτιλίνη, και έστω και τώρα οφείλει να εγγυηθεί επιτέλους τη δημόσια τάξη, να βάλει μια τάξη στο μεταναστευτικό διαχωρισμό μεταναστών από λάθρο μετανάστες, να γίνει, υπάρξει διαχωρισμός, να γίνει σωστή διαχείριση των τεραστίων κονδυλίων τα οποία έχουν διατεθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ελληνική κυβέρνηση για τον σκοπό αυτό, και διότι δεν υπάρχει με τις ΜΚΟ, δεν υπάρχει, ουδής γνωρίζει τι γίνεται, και επί πάση περιπτώσει πρέπει να επιβάλλει την τάξη. Δεν δικαιολογείται η απουσία κράτους, και πλέον κατάλαβε και ο ίδιος, πιστεύω, μετά τη σημερινή του παρουσία εκεί, ότι η μη ύπαρξη θαλασσίων συνόρων ήταν τελείως λάθος. Και ειδού τα αποτελέσματα τα οποία συνάντησε σήμερα εκεί που βρέθηκε στη Μυτιλίνη. Η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως από κάθε όριο, ήταν μια θλιβερή παραψία σήμερα του κυρίου Τσίπρα, και όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του περισσού. Μάλιστα. Τώρα, όπως σας είπα, βγήκε και ανακοίνωση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, απαντώντας τη δήλωση της κυρίας Σπυράκη, που είπε τη δήθεν πληροφορία ότι ο κύριος Τσίπρας στο ταξίδι του στη Λέσβο και συγκεκριμένα στη Μυτιλίνη θα συνοδεύεται από 17 δημιουργίες ΜΑΤ, και απαντώντας τη συγκεκριμένη δήλωση, σήμερα λέει υπάρχουν διαθέσιμες παρακάτω δυνάμεις. Κρατήστε το εκεί. Δύο δημιουργίες διατίθενται σε μόνιμη βάση για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Τρεις μετέβησαν στις 2 Μαΐου, εκ των οποίων οι δύο για την κατάσταση των δημιουργιών για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Δύο μετέβησαν στις 27 Απριλίου, έπειτα από τα πρόσφατα επεισόδια. Στο νησί είναι διαθέσιμες και δύο δημιουργίες υποστήριξης από τοπικές δυνάμεις και αποσπασμένο προσωπικό για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Η κυρία Σπυράκη, ως εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, διέσπηρε ψευδή είδηση, αφού δεν μπήκε καν στον κόπο να προβεί σε διασταύρωση της πληροφορίας. Κάτι που μαθαίνουν οι πρωτοετής φοιτητές της δημοσιογραφίας. Κύριε Πουλακίδα. Εντάξει, γιατί ο πολιτικός στόχος ήταν άλλος. Ο πολιτικός στόχος δεν ήταν να επιρρεπηθεί ούτε η αλήθεια ούτε η ακρίβεια ενός ρεπορτάζ. Εξάλλου, κυρία Σπυράκη, δεν έχει και μεγάλη σχέση με την ακρίβεια του ρεπορτάζ.
Το λέω και ως δημοσιογράφος, τότε που μάθαμε ότι έκρυβε τις ειδήσεις στο μαξιλάρι της, μας πληγώνει πολύ αυτό το πράγμα. Ο πολιτικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας στη φάση αυτή ήταν ο εξής. Σε ένα νησί που είναι ήδη φορτωμένο και πολύ επιβαρημένο κοινωνικά από την ιστορία και από τη διαχείριση του μεταναστευτικού και του προσφυγικού, να μην μπορέσει ο Πρωθυπουργός να μιλήσει. Το λέω έτσι χοντρά, νέτα σκέτα. Αυτός ήταν ο στόχος. Να μην μπορέσει να γίνει η ομιλία του Πρωθυπουργού. Αυτός ήταν ο στόχος ο οποίος απέτυχε. Mm-hmm. Απλώς να υπενθυμίσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα, mm-hmm. με αφορμή τα γεγονότα στην πλατεία Σαπφούς, στην Μυτιλίνη, mm-hmm. στα οποία γυρίζει στον παρόδο ο τοπικός βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Αφανασίου, είπε ότι δεν ήταν ακραίοι δεξιοί και ακροδεξιοί, αλλά ήταν αεκτζίδες, οι οποίοι πανηγύριζαν το πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Και γι' αυτό και τσακώθηκα με τους μετανάστες που ήταν στην πλατεία εκεί. Δηλαδή, όλοι οι ακροδεξοί ήταν. Όχι, δεν λέω αυτό. Όλος αυτός ο κόσμος εκεί που διαμαρτύρει έχει γίνει ζωή του κομμάτια, δεν νομίζω ότι είναι ακροδεξοί. Είδατε ότι είπα ότι είναι φορτωμένο και επιβαρημένο, ιδιαίτερα επιβαρημένο το νησί. Θέλω το λόγο μετά, κύριε Λιάτσο. Λοιπόν, πήγαν λοιπόν 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής τον κύριο Αβγενάκη με αφορμή αυτά τα γεγονότα και είχαν συναντήσει στο νησί. Όπως λένε τοπικά μέσα ενημέρωσης. Και όπως μάλλον το επισημαίνουν, την επόμενη μέρα συνάντησαν και το συντονιστικό των φορέων της περιοχής και την επόμενη μέρα, αφού είπαν αυτά τα οποία είπαν και υπάρχουν πολλοί υπενιγμοί, για να είμαι πολύ διακριτικό σε αυτό το οποίο λέω, πολλοί υπενιγμοί για το τι ζητήθηκε και το τι συζητήθηκε μάλλον στη συνάντηση αυτή, ναι. συναντήσεις αυτές, την επόμενη μέρα το συντονιστικό ανακοίνωσε τις κινητοποιήσεις που είχε κάθε δικαίωμα βεβαίως να τις κάνει. Έτσι, αυτό... Είναι αυτονόητο. Και καλά έκαναν και έφεραν και κόσμο και από τη Σάμο και οι πολίτες πρέπει να και αποτυχίο και οι πολίτες πρέπει και να μπορούν και οφείλουν και να διαμαρτύρονται. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Κύριε Κανιδιώτη, παρακαλώ. Απλώς η πολιτική σπέκουλα πάνω σε ένα αληθινό πρόβλημα είναι κάτι το οποίο μπορεί να το επιμερίσουμε και να το παρακαλώ, πούμε. Παρακαλώ. Το αντικειμενικό πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Και λίγο αστείο θέμα. Έτσι. Τον πρωθυπουργό της χώρας, τον όμορφο πρωθυπουργό, το φυλάνε όσες δυνάμεις κρίνουν οι αρμόδιοι ότι είναι απαραίτητο. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα που συζήτησε. Αυτό λέω, με αυτό είπα. Το θέμα της συζήτησης είναι άλλο, κύριε Λιάτση. Ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να πιστεύω ο Πρωθυπουργός να αντιλήφθει και τι συμβαίνει εκεί πέρα και ποια είναι τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα πολιτικής και θα πρέπει να εκπονήσουμε κάποια πολύ συγκεκριμένα σχέδια. Το πρώτο είναι τις άμεσες εκκένες των νησιών από όλους αυτούς τους λαθρέους. Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Βεβαίως και μπορεί. Μπορεί να το οργανώσει και να του μεταφέρει από εκεί. Και να επιτέλους να φυλάξει τα σύνορα. Διότι εγώ θα σου πάει δηλαδή. Να του πάει σε στρατόπεδα σε ελληνική χώρα. Γιατί α σου πω κάτι πολύ απλό. Αν λέμε τώρα τόσο καιρό ότι υπάρχει ένα υψηλότερο κίνδυνο από το σύνδεσμο για μια εμπλοκή με την Τουρκία, έτσι. Είναι γνωστό αυτό, το έχουμε συζητήσει και στην εκπομπή. Φανταστείτε λοιπόν να γίνει κάτι και να έχει όλου αυτού οι οποίοι η συντριπτική του πλειοψηφία είναι μουσουλμάνοι πάνω στο νησί. Λοιπόν, στο οποίο όχι μόνο στη Μυτιλίνη, και στη Χίο και στη Σάμο και αλλού, σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει να υπάρχει ένα σχέδιο εκένωσης. Αυτό όμω λοιπόν, σημαίνει την κατάρρευση τη συμφωνία που υπάρχει επίσης, στην Ευρώπη. Επίσης, ποια συμφωνία θα μου λειτουργεί η συμφωνία, πώς επαναπροωθήθηκαν. Πόσοι επαναπροωθήθηκαν. Προχτές, κατάλαβα την ερώτηση. Κύριε Κρανιδιώτη, 5.000 δεν υπήρχαν ροές. 5.000 κατσαπλιάδες με ζεμπίλια στους ώμους περάσανε τον Εύρο από τα χερσαία σύνορα και πηγαίνανε. Πήραν το δρόμο και πηγαίνανε. Είναι αυτή η κατάσταση κράτους. Η συμφωνία χάρη στη συμφωνία δεν ήρθαν περισσότεροι. Λοιπόν, δεν έρχονται γιατί ο Ερντογάν όποτε θέλει ανοίγει και κλείνει την κάμερα. Γιατί είχε τη συμφωνία. Γιατί όχι, γιατί το χρησιμοποιήσαν όπλο. Αυτοί που περνάνε τώρα τι είναι δηλαδή. Δεν παραβιάζει τη συμφωνία. Οι βάρκες που πηγαίνουν στα νησιά, τι είναι. Στα νησιά που δεν πάνε. Αυτοί που περνάνε τον Εύρο στο φράχτη, τι είναι. Η διαδικασία χορήγησης ασύλου είναι πάρα πολύ αργή. Πάρα πολύ αργή. Το πρόβλημα είναι, παιδιά, η διαδικασία. Μην τα λέτε αυτά, αγαπητέ φίλε. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Μην είναι δεξίος άνθρωπος να μην λέει τέτοια πράγματα. Το πρόβλημα είναι να μην μπαίνουν. Αυτό είναι το θέμα. Να μην μπουν. Αν μπουν, μετά τρεχαγύρευε. Αυτό είπαμε νούμερο ένα, δεν είναι καινούργιο. Πρέπει να φυλάξουμε, να μην φοβόμαστε να το πούμε. Να σου πω κάτι. Πρέπει να καταγγείλουμε τη συμφωνία. Να επαναναρκοθετήσουμε τον Εύρο, να βάλουμε σειρματοπλέγματα και σε όλες τις γλώσσες να τους προειδοποιούμε για να μην περνάνε. Και να κλείσει και τρύπα στο φράχτη το ΣΥΡΙΖΑ. Και να κλείσει. Τα έχω αγαπητέ, τα έχω γράψει 100 φορές. Λοιπόν, και να κλείσει η περίφημη τρύπα που τον έχουν αφήσει γιατί έτσι βολεύονται. Κύριε Λιάτση, υπήρξε πριν και ένα ερώτημα για τη δήλωση τη κυρία Μπακογιάννη για το σύμφωνο. Θέλετε να το συζητήσουμε τώρα ή μετά. Τώρα. Λοιπόν, ακούστε. Και δεν αφορά μόνο την κυρία Μπακογιάννη. Εγώ θεωρώ καταρχήν την τιμώ ως πρόσωπο, αλλά θεωρώ απαράδεκτη δήλωσή της να λέει ότι θα είναι ντροπή για την παράταξη να μην ψηφίσει το άρθρο 8 για την ανάθεση παιδιών και σε ομόφυλα ζευγάρια. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκαθαρίσω για άλλη μια φορά το εξής. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν δίνουμε δεκάρα τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του. Το τι κάνει στο κρεβάτι όμως δεν αποτελεί φύλο. Έτσι, τα φύλλα είναι δύο.
Τα βίτσια δεν είναι φύλλα όταν τους νομοθετήσουμε να τα κάνουμε θεσμούς. Λοιπόν, αυτό που αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα είναι τα δικαιώματα των παιδιών. Τα δικαιώματα των παιδιών φύγονται. Και όχι τα ανύπαρκτα δικαιώματα κάποιου που είναι άντρα και θέλει να παρασύρει τη μάνα ή κάποια γυναίκα που θέλει να παρασύρει τον πατέρα. Και παραβιάζει τα δικαιώματα των παιδιών, διότι τα παιδιά σύμφωνα και με τον καταστατικό χάρτη των δικαιωμάτων των παιδιών στα ΗΕ έχουν δικαίωμα σε γονείς. Υπήρξε ένα άθλιο κείμενο, άθλιο για μένα, στρατευμένη αριστερίστικη επιστήμη του πολιτικού μαρξισμού, πολιτισμικού μαρξισμού, που εξηγούσε, ακούστε το φοβερό, και απορώ, η κυρία Μπακογιάννη, η οποία είναι και μάνα, και καλή μάνα, και γιαγιά. Και καλή γιαγιά. Να αποδέχεται αυτή την αντίληψη, όπου έλεγε μέσα σε αυτό το κείμενο, που προσπαθεί με φασίστο στο ίδιο τρόπο να επιβάλλει στον κόσμο αυτή την μειοψηφική άποψη, ότι λέει δεν έχει λέει, επιβεβαιωθεί εμπειρικά και από τις έρευνες ότι είναι απαραίτητη η παρουσία και του πατρικού και του μητρικού προτύπου. Δηλαδή είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δηλαδή, οι γυναίκες, ποια επιστήμη και ποιες έρευνες, πότε προλάβανε και κάνανε έρευνες, πόσα χρόνια εφαρμόζονται αυτά. Λοιπόν, αυτός είναι πραγματικός, με διάκοπτε. Αυτοί που τα υποστηρίζουν αυτά είναι πραγματικοί φασίστες. Γιατί πάνε να επιβάλλουν κάτι αφύσικο που παραβιάζει τα δικαιώματα των παιδιών. Είναι θεσμοί πολύ πρόσφατοι και σε άλλες χώρες και δεν μπορούν να υπάρξουν σοβαρά επιστημονικά ευρήματα και δεν χρειαζόμαστε κανέναν επιστήμονα για να τελειώνουμε αυτό. Για να εξηγήσει γιατί ένα παιδί χρειάζεται μάνα και πατέρα. Και πας και του λες, σε παραδίδω ως αξεσουάρ για να κάνουν κάποιοι το κομμάτι τους. Αυτό εμείς όταν θα μπούμε στη Βουλή θα φέρουμε νόμο για την κατάργηση. Αλλιώς, αλλιώς το ίδρυμα, ίδρυμα λέει ο... Γιατί δεν υπάρχουν ζευγάρια άλλα. Δεν υπάρχουν ζευγάρια. Με ποιο δικαίωμα θα τους στερήσεις το ένα ή το άλλο. Κύριε Λιτσογιάννη, τι λέτε. Τι λέτε κύριε Λιτσογιάννη για το θέμα αυτό και αν θέλετε και για τα υπόλοιπα. Και θέλω να βάλω και το θέμα του Τούρκου. Ας κάνω ένα δημοψήφισμα, αγαπητέ μου, συγγνώμη. Ας κάνω ένα δημοψήφισμα, αν τολμούν, για το θέμα αυτό. Λοιπόν, και θέλω, Θανάση, να βάλουμε και το θέμα του Τούρκου, ο οποίος δικάστηκε σήμερα 5 μήνες αναστολή, κάποιο χρηματικό πρόστιμο και σε 2-3, 24, 4 το αργότερο θα τον απελάσουν και θα γυρίσει πίσω στην Τουρκία. Πολύ καλά κάνανε. Κράτος δικαίου. Πολύ καλά κάνανε. Εφαρμόσανε τον νόμο. Πολύ καλά κάνανε. Δεν θα εφαρμόσανε αυτούς. Και έχουμε 64 μέρες τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, 64 μέρες, 65. Χωρίς κατηγορητήριο. Χωρίς κατηγορητήριο, χωρίς κατηγορητήριο και τους κατάνε στις φυλακές. Ακριβώς. Τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Αν θέλετε, ο τρόπος που χειρίστηκε η ελληνική δικαιοσύνη το θέμα δείχνει και τη διαφορά ανάμεσα στις δύο χώρες. Και όσον αφορά ποιο είναι το κράτος δικαίου και ποιο δεν είναι κράτος δικαίου και αν θέλετε μπορεί να δώσει ας πούμε και ένα πρόσθετο επιχείρημα στην προσπάθεια που κάνει η ελληνική πλευρά της διεθνοποίησης του θέματος. Η διαφορετική προσέγγιση δείχνει και το δίκαιο του άλλου αν θέλετε και ευαισθητοποιεί και αυτούς που μπορούν να ευαισθητοποιηθούν. Και όπως ακούσαμε και από τον κύριο Μαριά υπάρχουν αυτιά έτοιμα να ακούσουν. Σωστό. Την ελληνική πλευρά. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα όμως, κύριε Λιτσογιάννη. Και αυτό είναι το απαράδεκτο το οποίο συμβαίνει. Αυτό που κάνουν στην Τουρκία αυτή τη στιγμή και κάνει και η Ευρώπη είναι από τη μια του πιάνει το αυτή και λέει κακό παιδί και μετά του βάζει 3 εκατομμύρια στη τσέπη. Μπράβο, γιατί αυτό έγινε. Καμιά διαφορά. Ενώ στέκομαι... η Ευρώπη των Εθνών και τη Ελευθερία έκανε μια ζήτηση με τροποποίηση των ψήφων που τι έλεγαν, να διακοπούν οι ενταξιακές διαδικασίες και προενταξιακή χρηματοδότηση. Γιατί δεν το υποστήριξαν όλοι αυτό. Και αυτό ήταν και ο λόγος που με ψήφισαν οι δύο Ολλανδοί ευρωβουλευτές της CNF, γιατί θέλαν πιο σκληρό κείμενο. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε στην Τουρκία, να τη χρηματοδοτούμε από τη μια και από την άλλη μετά να διαμαρτυρόμαστε και να θέλουμε και να μπει στην Ευρώπη και να έχουν οι κύριες πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη και οι μικρότερες να έχουν θέση τους ότι είναι καλό να διευκολύνουμε και να μην φέρουν αντιρρήσεις για την ένταξη Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο το αν το θέλει, το θέλει ο Ερντογάν. Αυτό είναι σχιζοφρενικό. Δεν υπηρετούμε τα συμφέροντά μας με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Λοιπόν, αν είναι μια διαφορετική τον εχθρό μας. Έρχομαι, ένα λεπτό. Θα ήθελα στους αγαπητούς εδώ να πούμε ότι. Πρώτη φορά παίρνω το λόγο. Μη βιάζει. Δεν έχει μιλήσει καθόλου σήμερα, Θανάση. Καθόλου. Παρακαλώ. Θα σας διέκοψω. Όχι, δεν λέω. Να κάνετε λίγη υπομονή, έστω να πούμε μια κουβέντα, ας πούμε, για τα πράγματα που μας ρωτάνε. Βεβαίως. Για να απαντήσουμε. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τα ομόφυλα ζευγάρια. Εδώ χρειάζεται λίγο ευρύ πνεύμα, χρειάζεται λίγη προσέγγιση, να προσεγγίσουν τα πράγματα διαφορετικά. Έστω και αν το πλειοψηφικό ρεύμα δεν είναι αυτό σε αυτή τη χώρα. Γιατί αυτή τη χώρα δυστυχώς υπάρχει ένας συντηρητισμός, ιδίως ας πούμε σε ζητήματα που έχουν σχέση με δικαιώματα μειονοτήτων.
Δεν είναι δικαίωμα. Συγχωρείτε, κύριε Κρανιδιώτη. Τα δικαιώματα των παιδιών αφορά. Κύριε Κρανιδιώτη, με αυτά παραβιάζονται. Όχι το ανύπαρκτο κύριε... δικαίωμα των ομοφυλών ζευγαριών. Να παριστάνουν του γονεί. Αφήστε τον κύριε Κρανιδιώτη να πει την άποψή του. Είναι η άποψή μου, είναι η άποψή μου αυτή. Διαφωνούμε. Εγώ μπορώ να σα πω ότι χάρηκα πάρα πολύ αυτά που είπατε στην αρχή για το, στην πρώτη σα παρέμβαση. Και να το πω ευθέως, δεν φανταζόμουν, όπως γνώριζα το Φαΐλο Κρανιδιώτη από αυτά που γνώριζα, ότι θα μπορούσα να συμφωνήσω σε τέτοιου είδους ζητήματα. Τότε δεν με διαβάζετε συχνά. Μπορεί. Δεν αποκλείται. Αλλά τέλος πάντων, σας άκουσα, συμφωνώ σε πάρα πολλά από αυτά που είπατε και νομίζω Ανάση, ότι... επειδή σε ενδιαφέρει, ναι. Θα στο διαβάσω. Ναι, ναι, ναι. Τα δικαιώματα των παιδιών, μου λέει ένας φίλος μου, πρέπει να έχουν αυξημένη προστασία, γιατί ως ανίκανα προς δικαιοπραξία δεν μπορούν να τοποθετηθούν στο εάν αυτή η ρύθμιση είναι προς το συμφέρον τους. Και όχι μόνο το οικονομικό, αλλά της εν γέννη ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους. Υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων και Δικαιωμάτων για αυτό το ζήτημα. Υπάρχει απόφαση, Κώστα, μας το πεις λίγο. Ναι, ολοκλήρωσε Θανάση. Μισό λεπτό. Ναι. Κοίταξε, Εμιλία. Πρέπει να δούμε λίγο τα πράγματα λίγο, με ένα διαφορετικό ανοιχτό πνεύμα. Δηλαδή πάρα πολύ λεπτό. Ναι. Θα μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι το σημείο κάθε περίπτωση του κάθε παιδιού είναι τελείως ξεχωριστή. Εάν αυτό το παιδί έχει πρόπτικες, αν είναι σε κάποιο ίδρυμα. Έτσι, Γιάννη, χρειάζεται μάνα και πατέρας. Χρειάζεται πατρικό και μητρικό πρότυπο κάθε παιδί. Παρότι εγώ θεωρώ ίδια... ότι θεωρώ απίστευτο ότι πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Κύριε Κρανιδιώτη, δεν χρειάζεται. Με την ίδια λογική. Με ποιο δικαίωμα το στερήσουμε από ένα παιδί. Με την ίδια λογική. Τα παιδιά που είναι ορφανά δεν μπορούν να το σωστά. Εκείνη είναι ένα ατύχημα. Εκείνη είναι ένα ατύχημα, είναι το κατεξαίρεση. Δεν είπα όχι. Δεν υπάρχει επιλογή. Υπάρχει επιλογή. Δεν τελείωσα. Να βρούμε ένα ζευγάρι να το δώσουμε. Να έχει μάνα, να νιώσει τη στοργική παρουσία μια γυναίκα στον παιδί. Ακούστε, δεν είναι, το θέμα είναι ότι αφού βάζετε πατέρα και μητέρα, όταν κάποιο παιδί μένει ορφανό, εκλείπει το μισό από ναι, αυτό, αυτό είναι που ζει. Ατύχημα, θεωρείται απαραίτητο. Δεν είναι θέμα. Δεν είναι επιλογή. Λέω. Δεν είναι θέμα επιλογή ή όχι. Μιλάω ω προ την ανατροφή του, ω προ την εκπαίδευσή του. Ως προς τη σφυριλάτηση της προσωπικότητάς του. Λοιπόν, είναι ένα πιο σύνθετο ζήτημα πια μέσα στην κοινωνία μας. Δεν είναι μόνο ο πατέρας, η μητέρα και όχι, το αλλά. Πρότυπο το οικογενειακό. Είναι το εκπαιδευτικό σύστημα που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι ο γενικότερος κοινωνικός περίγυρος. Είναι η προσέγγιση αυτών των θεμάτων κλπ. Λοιπόν, γιατί τους φοβάστε. Γιατί τους φοβάστε. Ποιους φοβάμαι. Να τους πείτε ότι δεν έχουν δίκιο. Δεν έχουν να κάνουν ό,τι θέλουν, να ζουν όπως θέλουν. Αλλά αυτό εδώ δεν έχουν δίκιο. Αφορά τα παιδιά. Γιατί φοβάστε όλοι να το πείτε. Αυτό το λόμπι. Γιατί λόμπι. Κανένα δεν φοβάται. Είναι ένα λόμπι δημοσιογραφικό καλλιτεχνικό. Το οποίο με τσαμπουκά. Λοιπόν, αυτές τις ανοησίες που λες τώρα. Απαξιωτικά να τις σχολιάσουν. Αν έχουν δυνατότητα να φύγουν από το ίδρυμα, να μην φύγουν. Να μένουν μέσα στο ίδρυμα. Υπάρχουν κανονικά ζευγάρια που θα έχει το παιδί. Επειδή νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είστε μάνα. Έτσι δεν είναι. Θα μπορούσε να συμποκαταστήσει οποιοδήποτε. Ή αν λοιπόν χτύπα ξύλο, είχε υπήρχε μια ατυχία. Είχε υπήρχε μια ατυχία. Δεν θα έπρεπε μια άλλη γυναίκα να είναι στη θέση σας. Αν το παιδί ήταν στον έδρυμα. Η ανάδοχη οικογένεια ξέρετε τι κάνει. Στηρίζει το παιδί και παρουσία των γονέων. Ναι, και λέω θέλει, θέλει και πατρική και συνεννόηση με τους γονείς. Θέλει και αντρική και γυναικεία παρουσία. Αυτό λέει. Είναι διαφορετική κατάσταση. Είναι άλλο η υιοθεσία, άλλο η έτσι λειτουργεί η ανθρώπινη φύση και η οικογένεια εκατομμύρια χρόνια. Μα εσείς μιλάτε για υιοθεσία. Θέλετε να συζητήσουμε για το γιατί δεν περπατάμε με το κεφάλι. Στηρίζει το παιδί οικονομικά. Θέλετε να συζητήσουμε γιατί δεν περπατάμε με το κεφάλι. Συζητάμε τώρα για το αν χρειάζεται μάνα και πατέρα. Όταν μπορεί, όταν υπάρχει επιλογή. Μάλιστα. Και λέμε ότι αφορά. Ότι δεν αφορά η οθεσία, αφορά να βοηθήσει. Ότι το ίδιο πράγμα. Το παιδί δεν είναι αξεσουάρ. Το παιδί δεν είναι αξεσουάρ. Τα παιδιά δεν είναι αξεσουάρ για τον πολιτισμικό μαρξισμό. Επειδή κάποιοι απέτυχαν με τα μνημόνια σε άλλα θέματα τη αριστερή ιδεολογία, δεν σημαίνει ότι θα κάνουν επέλαση όλα τα υπόλοιπα και θα χτυπήσουν. Αφορά και παραλαμβάνουν τα δικαιώματα των παιδιών. Είναι μια ό,τι έρχεται απ' έξω δεν είναι. Κυρία Αυλονίτη, ναι, στη Γερμανία υπάρχουν, στη Γερμανία υπάρχουν και μπορντέλα για κτηνοβάτες. Να κάνουμε και εδώ. Παρακαλώ. Στη Γερμανία υπάρχουν και μπορντέλα για κτηνοβάτες. Όταν το κάνουμε και εδώ, ό,τι έρχεται απ' έξω δεν είναι καλό. Ούτε ό,τι λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν κάνει διάκριση μεταξύ ετερόφιλων και ομόφιλων οικογενειών. Όχι, βεβαίως και πρέπει να κάνει. Εδώ πρέπει να κάνει. Κύριε Κέλλα, έχετε στο θέμα τη αναδοχή από ομόφιλα ζευγάρια παιδιών. Κανένας δεν αμφιβάλλει ότι χρειάζεται η νομοθεσία αλλαγή. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι ότι απαιτείται πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να γίνει η αναδοχή ή η υιοθεσία. Όπως επίσης, είναι αποδεδειγμένο και από την Ελστάτ ότι τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί πολύ ο αριθμός υιοθεσιών και αναδοχής. Εκείνο όμως, από τη μία πλευρά, να
να βοηθηθεί και να αλλάξει η νομοθεσία. Ναι, είμαστε θετικοί να γίνουν αλλαγές στο νόμο. Και συμφωνούμε στα περισσότερα από τα άρθρα τα οποία ήρθαν στο σχέδιο νόμου στη Βουλή προς ψήφιση. Από την άλλη πλευρά όμως, το να επιτρέψουμε να γίνουν ανάδοχοι γονείς ομόφυλα ζευγάρια, αυτό ξεπερνάει κάθε όριο. Γιατί δεν το καταστρέψετε, κύριε Κεντρικά. Κοινά αποδεκτό. Γιατί δεν το καταστρέψετε. Θα σα το πω αμέσως. Και επιφυλαχθήκατε. Λοιπόν. Τι στάση είναι αυτό, επιφυλαχθήκατε. Γιατί δεν το καταψηφίσατε. Στο άρθρο 8 είμαστε εναντίον, κύριε Κρανιδιώτη. Το καταψηφίσατε. Στο άρθρο δεν ήρθε στην ψηφοφορία. Είπατε επιφυλαχθήκατε. Αυτό διάβασα εγώ. Δεν ήρθε στην Ολομέλεια. Δεν προσωπικά μόνο. Δεν ήρθε στην Ολομέλεια, κύριε Κρανιδιώτη. Την επόμενη εβδομάδα. Θα το καταψηφίσετε δηλαδή. Το άρθρο 8 θα ψηφίσουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατά συνείδηση. Έτσι. Κατά συνείδηση. Να το ξέρετε. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, είναι δεδομένο. Εγώ θα το καταψηφίσω προσωπικά. Είναι δεδομένο ότι η κοινωνικοποίηση των παιδιών γίνεται στα πρώτα χρόνια και γίνεται μέσα στην οικογένεια. Ναι, ναι. Δεν είναι ιδανικές οι συνθήκες, ούτε μας ενδιαφέρουν οι σεξουαλικές προτιμήσεις του κάθε ατόμου. Ναι, ναι. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Όμως εδώ βλέπουμε το θέμα από την πλευρά του παιδιού. Ούτε αμφιβάλλουμε για την πιθανή αγάπη των γονέων προς το παιδί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Η κοινωνικοποίηση γίνεται μέσα στην οικογένεια και ούτε η ελληνική κοινωνία είναι όρημη για τέτοια πράγματα, αλλά ούτε και είναι αποδεδειγμένο λόγω του πολύ μικρού χρονικού, του πολύ μικρού χρόνου που έχει παρέλθει, για να βγάλουμε τις οπωσδήποτε διαπιστώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διακεκριμένοι δε συνταγματολόγοι, ναι, επιμένουν ότι μπορεί να γίνει διάκριση για ετερόφυλα ζευγάρια για αναδοχή. Πάει και επιμένουν σε αυτό. Όσον αφορά τώρα το θέμα διαπιστευτήρια προοδευτισμού ή συντηρητισμού, δεν θα δώσουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Εγώ προοδευτικός ψηφίζοντας αυτό δεν θέλω να είμαι. Ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό και θα είμαι και εναντίον και στο κύριο Νικόλαος από πλατεία Αμερικής. Σε περίπτωση ενός πολέμου με Τουρκία, όταν τα τέσσερα νησιά είναι φορτωμένα με λαθρομετανάστες που στο σύνολό τους είναι μουσουλμάνοι, τι θα γίνει? Αυτό κάτι είπαμε. Τέτοιο. Αυτό και ο κύριος, ο κύριος Αντώνης από Δράμα λέει: πρώτα πρέπει να κάνουμε παιδιά σαν χώρα και μετά να τα υιοθετήσουν ομόφυλα ζευγάρια. Κύριος Θεόδωρος από Μελίσια, και πότε, κύριε Πουλακίδα, επακριβώς θα νομοθετήσετε? Καταρχάς δεν νομοθετεί, δεν είναι βουλευτής. Θα νομοθετήσει, εννοείται, την κυβέρνηση την τροποποίηση του νόμου Κατσέλη για εγγυητές, όταν θα μας τα έχουν πάρει νομίζω, όλα. Νομίζω ότι δεν έχουμε πάρει δάνειο. Είναι ένα ζήτημα 2-3 μηνών, αλλά ζήτημα, δεν είμαι προετοιμασμένος, κύριε Ελιάτσο, μη σας πω τώρα. Δεν θέλω να με. Πάντως αυτό για την πρώτη κατοικία το ακούμε 2 χρόνια τώρα. Έτσι. Ακόμα δεν έχει έρθει τίποτα. Τώρα σας λέω τώρα τι υπόθεση. Ναι, δεν λέω. Όχι, αλλά προθέσεις δεν έχω. Θα με επιτρέψετε να μιλήσω. Γεγονός λέω, ούτε κανένα ρεπορτάζ δεν έχω πληροφορήσει. Πριν με μιλήσετε, δώστε μου 2 δευτερόλεπτα. Θέλω μόνο. Το είχα σημειώσει. Είναι η κυρία Ελένη Κέφη από Αγία Παρασκευή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Βλέπετε την εκπομπή οικογενειακά. Ρωτήστε τον κύριο Κρανιδιώτη, παρακαλώ, να μας πει ολοκληρωμένα την άποψή του για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Τι θα μπορούσε δηλαδή να κάνει διαφορετικό η ελληνική κυβέρνηση? Ακούμε αφορισμούς, αλλά χρειαζόμαστε προτάσεις. Επίσης, μας ξεκαθαρίσει πώς μπορούμε να είμαστε ευρωπαϊστές και εθνικιστές ταυτόχρονα. Κύριε Καρανικόλα. Κύριε Λιάτσο, καταρχάς οφείλω μία απάντηση σε σχέση με αυτό που αναφέρθηκε πριν για τον Γιώργο Πανδρέου και το Μνημόνιο και το Καστελόριζο. Πρέπει πλέον να ξεκαθαριστεί και να πούμε την αλήθεια. Η κρίση έφερε το μνημόνιο ή το μνημόνιο την κρίση? Πρέπει να πούμε πλέον στον ελληνικό λαό, να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα, ότι τότε το 2010 η τότε ηρωική κυβέρνηση του Γιώργου Πανδρέου μαζί με την ηρωική κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ σηκώσαν μόνοι τους το σταυρό του μαρτυρίου, ψηφίζοντας το πρώτο μνημόνιο για να κρατηθεί η χώρα όρθια. Εάν τότε είχαν βάλει πλάτη και η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος έλεγε τα ζάπια, αλλά και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έθασε και αυτός τον εναλλακτικό δρόμο, η χώρα θα είχε βγει από τα μνημόνια ήδη από πολλά χρόνια πιο πριν. Αυτό έκανε και η Κύπρος, αυτό έκανε και η Πορτογαλία, αυτό έκανε και η Ιρλανδία, αυτό έκανε και η Ισπανία και βγήκαν από τα μνημόνια και την κρίση πολύ συντομότερα από ότι. Βγήκαμε εμείς. Δεν σας διέκοψα. Αφήστε, γιατί κύριε Κέλλα, εάν και η δική σας και η παράταξη είχε κάνει την αυτοκριτική της και μας λέγατε γιατί χρεοκόπησε το 2009 η χώρα από τη διακυβέρνηση 2-4-2-9 του Κώστα Καραμαλή, η χώρα θα ήταν σε πολύ καλύτερο σημείο, κύριε, από ό,τι είναι σήμερα. Δεν μπορείτε, κύριε, να λέτε ότι χρεοκόπησε μια χώρα το 2009 όταν ο κύριος Παπανδρέου εξελέγει πήρατε μια χώρα, με το σύνθημα λεφτά υπάρχουν. Αφήστε το λεφτά υπάρχουν. Παραδώσατε μια χρεοκοπημένη χώρα στο ΠΑΣΟΚ. Παραδώσατε χρεοκοπημένη χώρα εκτοξεύοντας το δημόσιο χρέος σε διπλάσια ποσοστά, το έλλειμμα από το 4% στο 16% της δημόσιας δαπάνες όνου και σε αριθμός, κύριε
Κέλλα. Και εσείς λέγατε λεφτά υπάρχουν. Λεφτά για υπάρχουν να κερδίσετε εάν, τις εκλογές. Εάν, κύριε Κέλλα, αφήστε αυτό το παραμύθι. Και το δεύτερο που θέλω να πω. Υπάρχουν, ναι, κύριε Κέλλα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ήταν παραμύθι, μια καραμέλα την οποία χρησιμοποιείτε κάθε τρεις και λίγο και εσείς και οι εξ αριστερών. Και το δεύτερο που θέλω να πω, κύριε Λιάτσο, το οποίο όμως αφορά το σήμερα. Γιατί? Μπορείτε να πείτε στον κόσμο, γιατί με ρωτάει με πάρα πολλά mail και μηνύματα, γιατί βγήκε ξαφνικά η κυρία Γεννηματά και ζήτησε εκλογές τον Ιούνιο. Γιατί, κύριε Λιάτσο, η απάντηση είναι αυτονόητη. Η χώρα από το καλοκαίρι, από τον Αύγουστο και μετά μπαίνει σε μια νέα πραγματικότητα. Τελειώνει η τρίτη δανειακή σύμβαση αχρίαστη και πλέον μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά. Η ελληνική κυβέρνηση, ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, λέει, κυρία Γεννηματά, και ορθά λέει και το λέμε, δεν έχει καμία νομοποίηση να δεσμεύσει την επόμενη όποια κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό στα επόμενα πολλά χρόνια. Ήδη το έχει κάνει με δυσβάστακτα μέτρα λιτότητας να τη δεσμεύσει με μια συμφωνία η οποία προσπερνά τη διάρκεια της θητείας της. Κύριε Καρανικόλα, αφήστε αυτά τα λογίδρια επιτέλους. Αφήστε να ολοκληρώσω. Εάν η κυβέρνηση που έχει εκλεγεί δεν έχει νομιμοποιήσει, ποιος έχει? Η κυρία Γεννηματά. Η κυβέρνηση αυτή συνταγματικά τελειώνει το 2000. Σταματήστε να λέτε στον κόσμο παραμύθια. Όλοι σας υποκείτε. ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ενώ έχει δεσμεύσει τη αφήστε χώρα και τον κύριο Τσίπρα, με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, με μέτρα λιτότητας μέχρι το 2022, παρακαλώ, μας λέει ότι το καλοκαίρι μας βάζει από το μνημόνιο. Το λόγο, γιατί δεν έχω άρα μιλήσει. Λοιπόν, καθόλου κλείνω, κλείνω λοιπόν, επειδή η πραγματικότητα κλείνω. Θα σας κλείσω ένα έγγραφο, κύριε Λιάτσο, το έχω μπροστά μου. Επειδή η κυρία Αυλονίτου και όλοι τον ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ μας λένε κάθε και λίγο ότι υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας και ότι δεν υπάρχει κανένας πληστηριασμός της πρώτης κατοικίας. Εγώ λοιπόν σας δείχνω έγγραφο κατά σχετήρια έκθεση, κύριε Λιάτσο, πρώτης κατοικίας που θα διενεργηθεί τον Οκτώβριο σε άνεργο οφειλέτη για πληστηριασμό. Ξέρετε πόσο ποσοστό, κύριε Λιάτσο, γιατί πόσο μιλάμε? 80.000 ευρώ. Όταν η κυβέρνηση μας υπόσχεται και μας λέει ότι για ακίνητο πρώτης κατοικίας κάτω των 300.000 ευρώ δεν υπάρχει κανένας πληστηριασμός. Λένε ψέματα σε όλα τα επίπεδα, κύριε Λιάτσο. Κύριε Στρατούλη, λοιπόν, επειδή συνηθίζω να μιλάω για τα υπαρκτά προβλήματα των ανθρώπων, παρακαλώ, μιλάει και, και με την ευθύνη την πολιτική που έχω, επειδή ήμουν υπουργός κοινωνικής ασφάλισης, δεν θα σας πω ότι είμαι ο μόνος υπουργός κοινωνικής ασφάλισης μετά το 92 που δεν έκανα μείωση ούτε ένα λεπτό των συντάξεων. Το αντίθετο, μάλιστα, έδωσα και λύσεις τότε αντιμνημονιακές και ανακούφιση σε συνταξιούχους. Θέλω να σας πω τα εξής για το τι θα συμβεί από 1η-1η-19. Με πόνο ψυχής, γιατί διαφωνώ ριζικά με αυτά που θα συμβούν και δεν θέλω να στενοχωρώ. Αλλά πρέπει να λέμε την αλήθεια. Κοιτάξτε, από 1η-1η-19 προβλέπεται να αφαιρεθούν από τις τσέπες των συνταξιούχων 3,6 δις. 1,8 δις που προβλέπονται στο μεσοπρόθεσμο λόγω της συνέχισης της εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου και 1,8 δις, το 1% του ΑΕΠ δηλαδή, από την περικοπή της προσωπικής διαφοράς. Αναλυτικά να σας πω και κλείνω με αυτό, δεν θέλω να πω παραπάνω κουβέντες. 1η-1η-19, με βάση αυτό που ψηφίστηκε, γιατί είναι ψηφισμένο δυστυχώς από την παρούσα κυβέρνηση, θα κοπεί σε 1.100.000 κύρια συντάξεις από τις 2.560 προσωπική διαφορά τέτοια που να φτάνει μέχρι το 18% της σύνταξης για 1.100.000 συνταξιούχους. Δεύτερο, θα κοπεί οριστικά και τελεσίδικα, δυστυχώς έτσι ψήφισαν, από 200.000 συνταξιούχους το οικογενειακό επίδομα. Δηλαδή αυτό που περνάνε για τη γυναίκα τους ή τα παιδιά τους, αυτοί που δεν δικαιούνταν. Και για πολλούς από τους συνταξιούχους θα είναι 18% από την προσωπική διαφορά και το οικογενειακό 25%. Τρίτο, από 500.000 συνταξιούχους, από τις επικουρικές τους τώρα συντάξεις που έχουν προσωπική διαφορά, δυστυχώς θα κοπεί προσωπική διαφορά τέτοια που θα φτάσει το 18% της επικουρικής τους σύνταξης. Τέταρτο, από 240.000 χάμηλους συνταξιούχους που παίρνουν το ΕΚΑΣ θα κοπεί οριστικά και τελεσίδικα το ΕΚΑΣ από 1η-1η-19. Και τέταρτο, από 300.000 συνταξιούχους που θα έχουν βγει από το 2000, περίπου 300.000, από το 2016 το Μάη, που ισχύει ο νόμος Κατρούγκαλου και για όλο το 2019, οι συντάξεις οι νέες θα είναι μειωμένες μέχρι και 30%. Αυτές λοιπόν είναι οι μειώσεις. Και λέω λοιπόν, αν θέλει να με διαψεύσει το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης, θα βγει αύριο σε εκπομπή σας ο Υπουργός να με διαψεύσει. Αλλά είναι έτσι τα πράγματα. Ευχαριστώ και πάρα πολύ. Όποιος κόψει παραπέρα συντάξεις, τελειώνω με αυτό. Λεπτό. Συγγνώμη, ένα λεπτό, κύριε Κανιδιώτη. Όποιος κόψει παραπέρα συντάξεις από 1η-1η-19 και μετά, δεν είναι μόνο σε ένα κόβει συντάξεις, κόβει ανθρώπινες ζωές
γιατί οδηγεί τους συνταξιούχους στην απόλυτη εξαθλίωση και στην απόλυτη αποδοχή. Προστάω μια απάντηση στις δύο φίλες. Σε ένα λεπτό θα τα κάνουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, στην ιστοσελίδα μας στο nedexia.gr μπορούν να δουν το πλήρες πρόγραμμα για το δημογραφικό πόλεμο μεταναστευτικό, γιατί είμαστε θεωρούμε ότι συνδέονται. Κωδικά θα πω το εξής. Φύλαξη των συνόρων, όπως γινόταν επιτυχώς παλιότερα, να μην μπαίνει κανένας δηλαδή, και αν κάποιος μπει να συλλαμβάνεται αμέσως και να διαχωρίζονται οι πρόσφυγες από τους λαθρομετανάστες. Εάν κάποιος μπει παράνομα στη χώρα, να μην παίρνει ποτέ ελληνική υπηκότητα. Επίσης, όσοι είναι παράνομοι να κρατούνται στην ενδοχώρα σε κλειστά κέντρα κράτησης μέχρι την απέλασή τους, και η πλειοψηφία αυτών που είναι στα νησιά σήμερα, τα οποία δηλαδή παραπάνω να ανακοινωθούν. Να μην υπάρχει πρόσφυγα στην Ελλάδα, αυτό λέτε. Όχι, είπα, αυτοί που δεν είναι πρόσφυγες. Αυτοί που δεν είναι πρόσφυγες. Ναι. Έτσι, λοιπόν, αυτοί θα πρέπει να κρατούνται σε κλειστά κέντρα κράτησης μέχρι να απελαθούν, ναι, και επίσης να πάψει η χώρα μας να είναι φάρος. Δηλαδή στη Μητυλίνη που είναι 8.500 Ξέρετε πόσοι από αυτούς είναι πρόσφυγες. Πόσοι είναι πρόσφυγες. Πολύ λίγοι. Πάρα πολλοί από αυτούς είναι από την Αφρική, είναι από... μέχρι από την Νότια Αμερική. Είδατε σε Σάμμο την έκθεση που βγήκε. Αφήστε όμως να πω αυτό. Δεν πρέπει να είμαστε, να έχουμε πολιτική που να είναι φάρος να τους λέει ελάτε. Το πρόγραμμα Εστία το γνωρίζουν οι φίλες αυτές. Τι είναι το πρόγραμμα Εστία έτσι υπό τις αρμοστίες των ΗΠΑ. Αν έχει κάνει έτσι για άσυλο, μπορεί να σου δώσουν σπίτι με προπληρωμένο ενίκιο για ένα χρόνο, πληρωμένα τα κοινόχρηστα, πληρωμένοι οι λογαριασμοί, δηλαδή ρεύμα και νερό. Κάρτα κοινωνικής ασφάλισης και επίδομα 400 ευρώ για κάθε ενήλικα και 270 για τα παιδιά. Δηλαδή μια οικογένεια 4 παιδιών συνδυασμένων για τους μουσουλμάνους. 1.800. Όσο υπάρχουν αυτές οι πολιτικές, που αυτές λέμε εμείς που πρέπει να καταργηθούν, θα έρχονται. Όταν ο άλλος ζει εκεί πέρα με 30 δολάρια το μήνα και ακούει εδώ ότι μπορεί να πάρει 1.800 και να έχει και σπίτι πληρωμένο, οι κυρίες αυτές πληρώνουν ενίκιο. Και με τι κόπο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λιτσογιάννη. Παρακαλώ. Εμιλία, δεν έχω να πω τίποτα. Εγώ θα σιωπήσω ύστερα από όλα αυτά που ακούγονται εδώ πέρα με τους πολιτικούς, με τις κορώνες, με τους... Δηλαδή, απορώ... Τι να πω. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Πάντως, τα συλλογικά όμως, πάντως δεν πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες δεν έρχονται για να πάρουν την επιδότηση ενοικίου. Έρχονται γιατί στη Συρία γίνεται πόλεμο. Δεν είναι Συριολίδη. Στην Γκάνα έχουμε πόλεμο. Στο Τόγκο έχουμε πόλεμο. Στη Ζάμπια έχουμε πόλεμο. Η συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων είναι έτσι. Αυτοί που είναι στα νησιά σήμερα, στη Σάμο από τους 2.600, οι 900 είναι Σύριοι. Οι άλλοι 1.700. Δεν είναι Σύρια. Αν δεν σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία, κύριε. Πρέπει μέχρι από τη Λατινική Αμερική, σου λέω. Μεγάλες υπηρεσιακές δυνάμεις που κάραν μέσα σε μια ανεξάρτητη χώρα, δεν θα σταματήσουν οι προσφυγικές ροές. Πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος και η Ελλάδα πρέπει να πάρει διπλωματικές πρωτοβουλίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το σκοπό. Να φυλάξουμε τη χώρα μας και έμποτε οι διπλωματικές. Παρακαλώ, κύριε. Έχετε το λόγο. Επειδή κάποια θεάτρια παραπονέθηκε ότι δεν απαντάω στον κύριο Καρανικόλα, εγώ θα πω το εξής, γιατί είπε ότι η κυβέρνηση δεν είναι νομιμοποιημένη. Πέρα από το γεγονός ότι η κυβέρνηση εκλέγεται από τον ελληνικό λαό και είναι νομιμοποιημένη πλήρως, είναι έχετε ακόμα νομοποιήσει περισσότερο. Να δεσμεύετε τη χώρα μέχρι το 2060, λοιπόν, κυρία Βρονίτου. Έχετε νομοποιήσει να δεσμεύετε τον πλούτο της χώρας για 99 χρόνια. Από πού το βρήκατε αυτό? Λοιπόν, για τετραετία εκλέγεστε, όχι για έναν αιώνα. Μάθετε να ακούτε. Λοιπόν, και να εξηγήσω αμέσως γιατί. Ο μεν κύριος Παπανδρέου, ο οποίος εκλέχθηκε με το λεφτά υπάρχουν, μας οδήγησε στα μνημόνια χωρίς εκλογές. Ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος εξελέγει ως αντιμνημονιακός, έγινε μετά μνημονιακός και δεν το έβαλε στο θέμα σε εκλογές. Έτσι, και ξανά. Ο Τσίπρας που θα έσχισε τα μνημόνια, φόρτωσε στον ελληνικό λαό 200 δισεκατομμύρια. Μην είστε τόσο αγενέστατος. Πια σταματήστε να πει και ένας άλλος σε μια ένα λόγο. Στείλτε μας και εμένα στην Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είπε ότι εγώ θα διαπραγματευτώ έτσι για να τελειώσω με τα μνημόνια και δεν τα κατάφερε. Πήγε σε εκλογές, εφόσον είχαμε υπογράψει μνημόνιο, πήγε σε εκλογές έτσι για να νομιμοποιηθεί. Με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης πήγατε σε εκλογές. Σταματήστε τα ψέματα. Με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης πήγατε σε εκλογές. Κύριε Καρανικόλα, είστε πολύ ενοχλητικός. Καλά κάνω, κύριε. Σταματήστε επιτέλους. Σταματήστε. Ποια αλήθεια? Κύριε Λιτσογιάννη. Η αλήθεια είναι ενοχλητική. Η ενοχλητικότητα. Σταματήστε να πετάγεστε παντού. Δεν είστε κριτής όλων. Παρακαλώ. Είστε κριτής της αλήθειας. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι, δεν κάνω τον κριτή. Ούτε συνήθως σαν εσά που κρίνω όμως, γιατί εγώ δεν είμαι πολιτικός. Σταματήστε επιτέλους. Σταματήστε επιτέλους. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, όταν έφερε το μνημόνιο, έτσι που συμβιβαστήκαμε, έκανε ξανά εκλογές στις 20 Σεπτέμβρη του 2015.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα έχουν λυσάξει, γιατί αυτή η κυβέρνηση καταφέρνει να βγάλει τη χώρα από την κρίση και να την οδηγήσει στην οικονομική ανάπτυξη, και αυτή η ανάκαμψη έτσι, που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι στέρεη, έχει στέρεη βάση. Γιατί το λέω αυτό? Παρόλες τις προβλέψεις που κατευθείαν βγαίνουν αμέσως να υποβαθμίσουν το γεγονός, είναι στέρεη η ανάκαμψη, γιατί έχουμε 4 τρίμηνα από το 2017 σε κανονική ανάπτυξη που δεν έχει συμβεί ποτέ, έχουν πάρα πολλά χρόνια αυτό να συμβεί. Έχουμε ανάπτυξη 1,4% που είχε να συμβεί από το 2007 να έχουμε ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 1%. Έχουμε ανεργία η οποία το 2019 με τις προβλέψεις θα κατέβει κάτω από το 20%. Έχετε μειώσει από το 2010. Πείτε και αυτά. Έχουμε δημοσιονομικό πλεόνασμα που σημαίνει το εξής: έσοδα, έξοδα και τα τοκοχρεωλήσια μέσα, 0,8. Η ανάκαμψη λοιπόν είναι σταθερή. Άρα, αφού βγούμε από εκεί και πέρα, υπάρχει δυνατότητα με χώρο που θα εξοικονομήσουμε να μπορέσουμε να δούμε και τις μειώσεις στη φορολογία, αλλά και για τις συντάξεις. Κυρία Ελένη Αποζωγράφου, αφού ήταν τόσο ηρωικός ο Παπανδρέου, για ποιο λόγο εκδιώχθηκε και με ψήφισμα? Ο Καρανικόλας ήταν ηρωικός. Ο κύριος Παναγιώτης από Ρόδο, τι θα γίνει με το τρίτο σκάνδαλο στην υγεία, όπου γιατροί και άλλοι πουλούσαν τα φάρμακα? Κυρία Ντίνα από Λουξεμβούργο, περισσεύει το θράσος του Τσίπρα που πήγε στη Μυτιλίνη. Κυρία Ζαφυρένια από Κολωνό υποστηρίζει τον κύριο Καρανικόλα και την κυρία Βλονίτου. Ο κύριος Γιώργος από Καλαμαριά έστειλε το εξής mail, φίλες και φίλοι. Είναι η πρώτη φορά που στέλνω μήνυμα, παρόλο που παρακολουθώ αρκετά την εκπομπή σας. Αυτό που θα ήθελα να πω, απευθυνόμενο στον κύριο Κρανιδιώτη, είναι ότι μιλάει τόσο ελαφρά την καρδία για ανθρώπους, προσβάλλοντας υπολήψεις και θίγοντας αξιοπρέπειες. Δεν με απασχολεί το ότι πιστεύει, είναι δικαίωμά του. Όλοι, για ποιος μιλάει, δεν όλοι έχουμε απόψεις. Αλλά το να μιλά για ανθρώπους που θέλουν ένα παιδί ως αξεσουάρ, ξεπερνάει κάθε υπομονή και ανοχή. Και αυτό γιατί με την ίδια λογική και τα δικά του παιδιά θα έλεγε κανείς ότι έτσι εύκολα τα έκανα. Τα δικά μου παιδιά έχουν μάνα και πατέρα. Το πώς είναι φυσιολογικό. Αφήστε να διαβαστεί μια άποψη που εσείς διαφωνείτε. Φυσικά το να εμπλέκει και την κτηνοβασία στην παρούσα κουβέντα τον κάνει απλά επικίνδυνο. Δεν με ενδιαφέρουν οι απόψεις του καθενός. Ο καθένας στο σπίτι του κάνει ό,τι θέλει. Θα το εκτιμούσα πραγματικά αν ακουγόμουν, γιατί νιώθω τόσο θυμό και αδικία από ανθρώπους που έχουν το ακαταλόγιστο όταν μιλάνε εκ του ασφαλούς και λένε κτηνοδίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος από Καλαμαριά. Ας γίνει ένα δημοψήφισμα για τις απόψεις του κυρίου, να δούμε. Να γελάσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Αυλονίτου, τον κύριο Κέλλα, τον κύριο Πουλακίδα, τον κύριο Καρανικόλα, τον κύριο Στρατούλη, τον κύριο Κρανιδιώτη, τον κύριο Λιτσογιάννη. Η Κόντρα Νιούζ έχει πρώτο θέμα σήμερα Παρασκευή που ξημερώνει σιγά σιγά, φίλες και φίλοι. Φοβούνται ευνηδιασμό από τον Αλέξη, τρέμουν τις εκλογές Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Εμείς πάντως τις ζητούμε τις εκλογές. Εμείς θα συναντηθούμε. Εμείς θα συναντηθούμε. Δεν ξέρουμε να κάνουμε εκλογές της προημερησίας. Με το ίδιο αντικείμενο. Θα συναντηθούμε τηλεοπτικά στις 12 το βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας νύχτα.